Ο άλλος ακόμα να έρθει από Αθήνα. Φοβερό, ε. Δευτέρα απόγευμα παίζανε. Τετάρτη έχουμε εκπομπή και δεν έχει έρθει ακόμα. Anyway, είναι η τρόικα της καρδιάς σας. Μάριος Ασλαμάς, Χρήστανθος Αλυντής, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Μέχρι και τις 12, συγγνώμη, για ένα-δύο ωράκι. Αυτό έλειπε να είχαμε και τετράωρο. Είναι η τρόικα. Αν και δεν θέλω να αναφέρω το όνομα της εκπομπής. Anyway. Μαζί μας και ο Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία και παραγωγή Συνάμα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα, μηνυματικά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Δεν ξέρω, θα αφήσει λίγο και ο Μάριος. Εδώ μάλλον είναι για να σας αναφέρει τι θα δώσει. Και έχουμε κάτι την Pink Floyd για τέτοια που έλεγες. Κανονικά τώρα μπορεί να δώσουμε και σήμερα. Ναι. Το σίγουρο είναι θα δίνουμε από αύριο. Ναι. Θα δώσουμε αύριο, τι είναι, Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη, ναι. Θα δίνουμε αύριο και Παρασκευή. Δεν ξέρω τώρα, θα δώσω στο διάλειμμα. Ναι. Λίγο στο διάλειμμα. Εντάξει. Ρε παπ, κάνε μία παλικαριά. Σωτήρη, καλημέρα, ρε γίγαντα. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσε λίγο το χαλί. Κλείσε λίγο το χαλί. Το χαλί μας κλείσε το τελείο. Πάμε χωρίς. Μπράβο. Μας καλά. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα κοντά μας. Με μεγάλη μας χαρά. Τρόικα κανονικά, ενωμένη, δυνατή σήμερα σε απαρτία. Όχι σε πλήρη απαρτία όπως λένε μερικοί στον Βαθύλακο. Καλό στο Παοξάκι το Τεζαλτίδη. Η απαρτία είναι μία. Εδώ μπουφάνα, απλωμένα πράγματα. Θα τα κάνει. Τα πήρα τώρα. Χωρίς να χωριέσαι. Λοιπόν, επειδή χθες προέκυψε το βράδυ ένα στοίχημα με ακροατή φανατικό της εκπομπής. Ναι. Δεν θα πω παραπάνω. Ναι. Θέλω ο Σωτήρης να κάνει το εξής. Να πατήσει. Εδώ μιλάει ο Σωτήρης, δεν πειράζει. Σωτό. Δεν πειράζει. Πάμε. Okay. Λοιπόν. Σωτήρια, το κομμάτι που βρήκες θα το αφήσεις να πάει μόνο, θα σου πω να το κόψεις. Θα το βάλεις, προσέξτε λιγάκι. Θα βάλει την εισαγωγή ενός κομματιού ο Σωτήρης. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το κομμάτι. Θα το ακούσουμε δύο φορές. Στο σημείο που θα σου πω, Σωτήρη, κόψε το. Πάμε λιγάκι. Κόψε το. Πάμε άλλη μία φορά. Άλλη μία. Άστε ακόμη λίγο εδώ πέρα. Οπα. Εδώ. Άλλη μία φορά, Σωτήρη. Άλλη μία φορά. Τι μου αυτό. Κάνεις, τι μου τώρα κάνεις. Βάλε το χαλί μας, Σωτήρη. Τι μου κάνεις τώρα. Και κράτο εκεί πέρα από θήκη. Λοιπόν. Αυτό που προέκυψε, πια κουράζει. Ποιο είναι το κομμάτι. Δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος το βρήκε. Δεν μπορώ να καταλάβω, Μάρια. Προφανώς δεν το βρήκε. Θες να φέρω και κάτι, αν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Τίποτα. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Ο πρώτος που θα απαντήσει στο ποιο είναι το κομμάτι θα κερδίσει κάτι από την εκπομπή. Όχι γυαλιά ηλίου, το λέω. Ούτε είπες όμως, προήγησε ένα θέμα με έναν ακροατή το βράδυ. Ναι, σαν θέμα. Ναι, ακούω quiz. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό είναι ένα στίγμα που βάλαμε τέλος πάντων. Ναι. Μπορεί να το ήταν καθαρά δικό μου. Δεν έχει καμία σημασία μάλιστα, αυτό. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Ζητάμε δηλαδή να κάνεις ό,τι έκανε και ο λατρεμένος μας πλέον 123. Α, τον έχω μάθει απ' έξω, χωρίς να το μήνυμα. Καλημέρα κυριούλιδες. Πάω κρε, Γιώργος. Μην το σκοτώνεις και μας πάει καντεμιά. Α, καλημέρα κυριούλιδες. Άρης ρε, Γιώργος. Γιώργο, πραγματικά πλέον το μήνυμά σου μπαίνει στην κατηγορία. Σάβα. Με Βαλεντίνα ναι, και Σάβα. Ναι. Πραγματικά, αν με ένα πρωί δεν στείλεις, θα μας λείψει και το εννοούμε. Λοιπόν, Άλεξ Σίλβερ, περιμένω ακόμη λίγο για κάποιον άλλον. Καλημέρα, λες. Δεν λέω το κομμάτι, το βρήκες. Κλέβω, ρε, κλέβω εκκλησία. Ναι, πραγματικά, έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω, αλλά από σένα το αφήνω. Περιμένω από άλλον απάντηση. Περιμένω και από άλλον. Πραγματικά είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Σωτήρη, κλείσε το χαλί μας και βάλ το άλλη μία φορά. Προσέξτε λίγο. Ο Άλεξ Σίλβερ το βρήκε, το περίμενα από αυτόν. Δεν σχολιάζω και θεωρεί ότι κλέβω και εκκλησία. Πάμε, Σωτήρη. Και άλλος απάντησε. Είναι σαν να έχεις ακούσει όλο το κομμάτι. Φοβερό. Είναι 7-11. Λοιπόν, Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Queen, Radio Gaga. Ρε, κλέβω εκκλησία. Radio Gaga από Queen, λέει ο Duncan και από σένα το περίμενα. Μπράβο. Πραγματικά, Σωτήρη, τώρα, άστο ολόκληρο, το τι είναι ραδιόφωνο το όρισαν. Ο Woody Allen με την ταινιάρα Radio Days και η Queen με το Radio Gaga. Αφιερωμένες οι απαντήσεις σας στον ακροατή, τον Αριανό από το κέντρο που εψέ το βράδυ στον κινηματόγραφο που είδαμε μαζί την ταινία. Ήταν εκεί στον εκείνο το χώρο. Ναι. Μου ζήτησε, λέει, βάλε κάτι απάνω κομμάτι τους. Να ακουστεί η πρώτη νότα, ούτε καν πρώτη νότα, ναι. Η μισή. Η μισή ακούστηκε. Πού να καταλάβω εγώ. Έτσι. Αφιερωμένο και στο Σωτήρη Δασκαλάκη με αγάπη που νομίζω ότι λατρεύει το Σκουίν και έχω ένα κουιζάκι σε λίγο
για το Σωτήρι Δασκαλάκη. Παιδιά, ζητάμε συγγνώμη. Ναι. Εδώ έχει γίνει ένα. Δεν φταίμε εμείς. Η εσεμιέρα μας κάτι έχει πάρει. Προφανώς βαθύατα συγκινημένη από τους Queen και τον Freddie Mercury. Ναι. Ήρθαν πρώτα τα μηνύματα του Alex Silver και του Duncan. Όχι. Όμως. Ναι, ήρθαν πρώτα. Ναι. Όμως είχαν προηγηθεί άλλα μηνύματα. Του 523 που είναι ο φίλος ο Γιώργος, ναι, που και απαντάει η Radio Gaga. Κατά 10 του... δευτερόλεπτα. Και του 391 κατά 6 που απαντάει και αυτή ή αυτός. Ζητάμε συγγνώμη, δεν ξέρουμε τι είναι, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μήπως το έχουμε στο σύστημα το αραβικό, πηγαίνει ανάποδο. Ή αγοροκόριτσο. Όχι, δεν το έχουμε. Που απαντάει Radio Gaga 391, καλημέρα, να είστε καλά παιδιά όλοι. Λοιπόν, όλοι εσείς έχετε κερδίσει την απεριόριστη εκτίμησή μας. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν σε κάνεις σαν παιδάκια, ρε. Πραγματικά, όλοι εσείς έχετε κερδίσει την απεριόριστη εκτίμησή μας και. Και τη δικιά μου, ναι. Και από μία δωροεπιταγή, ναι, αξίας 50 ευρώ από το Opticon Express. Oh. 391, 523 ο Γιώργος, Alex Silver και 711 ο Duncan από μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Την οποία και μπορείτε να εξοφλήσετε. Δεν εξοφλήσετε η λέξη, ρε Παναγιώτη, πες το, ρε Σωτήρη. Να την. Όχι εξοφλήσετε, να την. Εξαργυρώσετε. Εξαργυρώστε, άντρε Παναγιώτη, μπράβο. Ναι, καλά που είμαι εγώ εδώ πέρα. Ο Παοξής. Ο Ακίδιος. Ο Παοξής, ναι, έτσι. Βάλε την εκτίμησή σου στον Πα, λέει τον παίκτη, τον πρώην παίκτη της Μίλαν, τον πάτο σου, ο φίλος ο Γιώργος, ο 523. Καλά ρε φίλε, δεν μετράει η εκτίμηση του Ασλαμή. Τι άλλο θες. Δεν λέει τίποτα για σένα. Δεν χορταίνεις. Άντε βάζω και εκτίμηση Παπαδόπουλα. Χόρταζε λίγο ακόμα. Τι άλλο να κάνω. Ναι. Μαζί είχαμε δει και ένα ντοκιμαντέρ, Mercury, που περιμένει κάτι κορτσούδια, διαθυμάσαι, 2 ώρες. Σωτήρη, είμαι στο σπίτι του, ναι, από 1,5-2 παρά τα ξημερώματα. Ναι, τέλη, ναι. 90. Περιμένουμε κάτι να έρθει. Να λέει πλήση το μάχο, κάνει κάτι τέτοιο μας λέγανε. Δεν έρχεται και ξεκινάει που αλλού, δεν λέω το κανάλι, ναι, εννοείται, εξυπακούεται, ναι, σε το κανάλι, έτσι, σε δημόσια τηλεόραση, ναι, ντοκιμαντέρ για Freddie Mercury. Φίλε. Σωτήρη, δες το, 2 ώρες. Μασκέ πάρτι στη Γερμανία. Το πάρτι που έκανε στο Βερολίνο, ένα από τα 800 πάρτι που έκανε ο συγχωρεμένος. Όπου δεν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι από ταινία από το μέλλον. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν 3 ή 4 ντοκιμαντέρ για Freddie Mercury και Queen, αλλά κυρίως για Freddie Mercury. Δείτε τα, ειδικά αυτό που λέμε τώρα που το έχει βάλει. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Και αυτό που είδαμε πέρσι, πρόπερσι, στο Inedit Festival. Η Ρουμάνα που δεν πήρε ανάσα, το δείτε, δεν το θυμάσαι όμως. Εδώ στο Olympion. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν. Α, στο Olympion τι είχε δείξει. Στο Olympion είναι άλλο. Παναγιώτη. Στο είχα πει. Πέρσι. Αυτό, κατεβαίνει εύκολα. Νομίζω αυτό κατεβαίνει πολύ εύκολα. Δεν μπορώ να το πω υπολογιστή. Νομίζω ότι κατεβαίνει. Να πάω τη δω δηλαδή την ταινία, Λοιπόν, ναι, τώρα να πω κάτι για την. Γιατί είσαι επιφυλακτικός προχθές. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες. Ότι θα πήγαινα, θα πήγαινα. Ναι. Διάβασα 1-2 κριτικές από ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη, ναι, που λίγο την ψιλοέθαβαν. Ναι. Λοιπόν, η ταινία είναι μια χαρά. Έχει κάποια απλοϊκά σημεία, είναι Hollywood. Έχει κάποια απλοϊκά σημεία. Ναι. Λοιπόν, 1-1. Έχει καπελωθεί λίγο η ταινία τώρα από την ιστορία με τον σκηνοθέτη του Brian Singer που έχει κατηγορηθεί για αποπλάνηση ανηλίκου. Αυτό δεν μας νοιάζει. Άσχετο αυτό. Εμείς και τον κρίνουμε σαν σκηνοθέτη. Είναι μια χαρά ταινία. Έτσι. Μια χαρά ταινία. Ο Ράμι Μάλεκ παίζει αυτά που δεν παίζονται. Αυτά που δεν παίζονται. Και είπε, περίμενα να τελειώσουν τα γυρίσματα για να ζήσω την κανονική, τη δική μου ζωή. Βέβαια, αυτό κάνει πάντα ηθοποιός. Όταν κλείνει ένας ρόλος, ναι, περιμένει να ζήσει την κανονική του ζωή. Ναι. Ο Ράμι Μάλεκ, ο οποίος δεν είχε κάνει τίποτα άλλο σημαντικό μέχρι τώρα στην καριέρα του, και αυτή τη στιγμή πρέπει όλο το Hollywood να είναι στα πόδια του, κανονικά, δεν ξέρει τι παίζει. Πρέπει να μελετούσε επί 2 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα, Freddie Mercury. Περίπου ηλικία αυτός ο Άιντι Μάλεκ. Είναι 37. Το μόνο σημαντικό, δεν είναι σημαντικό που έχει κάνει, είναι η τηλεοπτική σειρά Mr. Robot. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι όλο το Hollywood στα ποδάρια του. Μπράβο, ναι. Κανονικά. Ωραία. Πάμε λίγο μουσικούλα. Ένα ευχάριστο break από το θέμα των Queen με μήνυμα θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει να κυνηγάει ανελέητα τον λατρεμένο οπαδό, οπαδό του Πιερικού και φίλαθρο της ΑΕΚ, κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Δεν είναι κύριος Κώστας, είναι, ναι, Κυρικό. Ναι. Έτσι. Είχε πει ο κύριος Κώστας, ναι, ότι κάνω, ναι, στον Γιώργο τον Ζαγόρο, από αυτό νομίζω. Διαλυματικούς ύπνους. Μπράβο, ναι. Μικρούς διαλυματικούς ύπνους. Ναι. Έχει να βγει τώρα περίπου 6 μέρες, ναι, καθώς όλα χάνονται για την ΑΕΚ οριστικά πλέον. Ο θαλαμοφύλακας λέει στο μήνυμά του. Αυτός ο διαλυματικός ύπνος είναι δυνατόν να κρατάει από το Σεπτέμβριο? Το λες και κατερινιώτικη φθινοπορεινή νάρκη. Νάρκη.
Νομίζω ότι το μήνυμα είναι απλησίαστο, είναι αραβούργημα, είναι μήνυμα θαλαμοφύλακα. Λατρεμένος θαλαμοφύλακας, κατά καιρούς έχει κοντραριστεί πολύ άγρια με τον κύριο Κώστα. Δεν έχουν συνυπάρξει ποτέ οι δυο τους στον αέρα. Ω συνήθως ο ένας με μηνύματα και ο άλλος μέσα από τα ραδιοκύματα. Αν σου λέει ο Θεός, έρχονται για συναυλία η Kiss και η Queen, όσο ναι. ο Mercury. Αλλά έχει να αναστηθεί ο Mercury, να ναι, γίνει φίλε, αυτό. Ναι, ναι, να, γίνει να αναστηθεί. Για ναι. τώρα του δίνεις και μία διάσταση με τα φυσική ρε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Σου λέει ο Θεός, έχεις το δικαίωμα να δεις μία από τις δύο συναυλίες, δεν θα τους συναντήσεις ποτέ. Ποια θα διαλέξεις? Queen, γιατί Kiss είδα. Ναι, αν δεν είχες δει, ρε φίλε. Αν δεν είχα δει, ναι. Kiss. Ωραία, σου πονηρός, ε. Αν δεν είχα δει, ναι. Kiss. Kiss, ε. Ναι. Αν δεν είχα δει κανένα. Καμία από τις δύο. Kiss έχω δει. Σου λέγανε όμως Μέρκελ για μία φορά θα έρθει εδώ πέρα, φίλε. Δεν πρόκειται να το ξαναδείς ποτέ. Μία συναυλία. Ναι, μα γέρνω προς Kiss. Γέρνεις προς Kiss. Λίγο... Δηλαδή Kiss το λέω με ένα γραμμάριο, δηλαδή στο ένα δίνω 1000 κιλά, στο άλλο 1000 κιλά και ένα γραμμάριο. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ωραίο, καλό δίλημα μου βάλες. Πολύ καλό, πάρα πολύ. Πολύ δηλητήριο. Ναι. Τώρα εδώ εμπλέκεται λίγο, εμπλέκεται λίγο και η απώλεια. Ναι. Γιατί το ότι ο ένας τώρα έχει φύγει από τη ζωή και με τέτοιο τρόπο, σε ναι. τέτοια ηλικία. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Διακοπές με ποιον θα πηγαίνεις, με Ian Curtis, με Ian Curtis ή με Mercury. Ένα, περίμενε, ένα. Με. Ή αν κέρδισε ή Mercury. Φρέντι Mercury. Ναι. Διακοπές. Ναι. Φρέντι Mercury, ρε φίλε. Να κάνουμε. Να είναι ήσυχος όμως. Όλη μέρα γλέντια. Α, εκεί το μυαλό του. Με τον άρρωτο καταθλιπτικό. Κουλτούρα, κουλτούρα, αλλά κοκό. Με τον κατα. Με τον καταθλιπτικό, ρε φίλε. Άρα, εμείς έχουμε κρεμασμένο που δεν. Με τον καταθλιπτικό, ρε φίλε. Περιμένουμε. Έχει μια ερώτηση ο Τρίτο Δασκαλάκη και θα τον ακούσω τώρα με προσοχή. Περιμένουμε σχόλια από εσάς. Που είδατε την ταινία ή γενικά και αν δεν την είδατε, σχόλια για Freddie Mercury και για Queen. Έτσι. Και θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά θεματάκια. Ναι, σωτή, σ' ακούω. Elvis ή Beatles. Elvis, με τα χέρια κάτω. Δες. Η φλόγα του Rock and Roll, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Elvis ή Beatles. Elvis ή Mercury διακοπές. Elvis. Γιατί με τον άλλο θα κάνει με πάρτι. Ο άλλο είναι από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Ρε, ναι, ο άλλο έχει βάρβει του ρηγά. Ο Freddie Mercury θα διάλεγε τον Elvis, ρε φίλε. Ναι. Λες. Αν τον ναι. εαυτό του τον Έλβη, ναι. τον Έλβη θα διάλεγε. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, Θεός χωρέστον. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι θέμα. Ναι. Εντάξει. Έλβη Μέρκιουρι με μένα. Συστρίμωξα, συστρίμωξα. Τι να κάνουμε σένα, ρε φίλε, να γίνει σε κολλιόμα, να σε κουβαλάμε στο δωμάτιο. Ενώ η άλλη νυφάλια. Εκείνου δεν του κουβαλά στο δωμάτιο τουλάχιστον. Μένουν εκεί που είναι. Τι να σε κουβάλει. Τι να σε κουβάλει, ρε φίλε. Ερώτηση, ερώτηση. Για Σωτήρη Δασκαλάκη αλλά και για τον κόσμο, όποιος θέλει να απαντήσει. Ένα συγκρότημα που το λατρεύω, σε κάποια στιγμή, μόνο του, χωρίς καν να δεχθεί ερώτηση, είπε για ένα super hit που είχε γίνει, είχε μπει παντού σε όλο τον κόσμο, στο top 5 παντού, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω πήγαινε νούμερο 1, Αγγλία νούμερο 1 παντού, παντού, super hit, μάλλον το πρώτο super hit της μπάντας, super συγκλάκι, είπε από μόνο του, χωρίς καν να το ρωτήσουν. Παιδιά, παίρνουμε όλη τη δόξα εμείς, αλλά το κομμάτι αυτό είναι το We Will Rock You, τον Queen, με κιθάρες. Το? Ποιο συγκρότημα, για ποιο κομμάτι, Σωτήρη Δασκαλάκη. Για βάλε λίγο το Pour Some Sugar On Me, να δούμε, έχουν δίκιο οι Def Leppard. Α, το είπαν αυτό. Το είπαν αυτό οι λεπίδες. Λέει, είναι αυτό, απλά εμείς βάλαμε κιθάρες, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Αυτή είναι η, United, η μπάντα που λατρεύουμε. Ο τραγουδιστής. Α, ο τραγουδιστής, ναι. Ο μπασίστας Every Wednesday. Wednesday. Και έπαιζε Every Wednesday. Ναι. Και, απλά πήγαινε από ξενύχτη από την προπόνηση χάλια γκολ και του είπε η ομάδα μία, δύο, τρεις φορές διάλεξε ή εμάς ή το συγκρότημα. Αυτή πρέπει να περάσει. Να... Και τι διάλεξε. Το συγκρότημα. Δεν μου λες, αυτή πρέπει να περάσει μαγικά τότε που παίξανε τελικό και κύπελο Αγγλίας. Ημιτελικό ήτανε. 92-93 τότε. Σε Every Wednesday. Every Wednesday. Ναι. Και έλειξε κάποια κύπελο Αγγλίας. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Είχαν παίξει έναν τελικό, νομίζω. Ναι. Αλλά και την ίδια χρονιά πρέπει να παίξει και ημιτελικό. Ημιτελικό. Α, που είναι το τότε να με άρεσε να είναι ο τελικό, ε. Ναι. 92-93 κάπου εκεί, θυμάσαι. Ναι. Είχαν παίξει δύο φορές μαζί. Με ποιον Αμερικανό παικταράσει Every Wednesday. Πεκτούρα, μελαχρινό και ωραίο παιδί. Εθνική Αμερική. Πεκτούρα τεράστια. Άμα ήταν Γερμανό, θα μα είχαν ζαλίσει τα ούπαλα. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τα πάντα. Πολυεργαλείο. Τζον Χάρξ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Τζον Χάρξ. Σαν φάτσα, ρε. Αν τον δεις, έχεις πολύ πράγμα, πολύ υλικό από εκείνη την περίοδο εσύ. Ναι. Αν τον δεις, θα πεις ναι, ρε, σε αυτόν. Τζον Χάρξ, Εθνική Αμερικής. Βάζει βρωμόσουτο από 40 μέτρα γκολ στον Πίτερ Σίλτον, τελειώνει το μάτς και πάει ο Σίλτον και του δίνει τα γκάντια του. Πω. Λέει πάρτα και έγινε πρώτη είδηση στις ΗΠΑ.
Άντε. Σε πολιτικά δελτία ειδήσεων. Πρώτη είδηση. Αμερικανός σκοράρει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Γερμανός είπες πριν, ρε. Αν ήταν Γερμανός, θα έκανε καμιά 100 εκατομμύρια λίρες. Δεν το θυμάμαι. Αν τον δεις, θα μου πεις αυτό, λες, ναι, ρε. Ναι. Με Chris Waddle. Ναι, Chris Waddle. Ναι. Ο Μαδάρα τότε η Wednesday. Ναι. Σου λέω είχαν παίξει ημιτελικό, σίγουρα ήταν ημιτελικός. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Και παίξαν τελικό μετά, League Cup, κάτι τέτοιο. Εκείνη τη χρονιά 92-93. Συναντιούνται 3-4 φορές μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Είχαν και πρωτάθλημα μαζί. Μπορεί να και τον ημιτελικό τότε να μάρει με τον Γκάζ να κάνει όργια. Ναι. Τώρα που δεν μπορεί να το θυμάμαι. Και μπροστά φορ το 9 ο Άγγλος, κατάλευκος, κλασική εγκλεζόφατσα, που έπαιξε και με ένα-δύο φιλικά εθνική Αγγλίας. Τον είχε καλέσει ένα-δύο φιλικά. Ναι. Ξανά χάθηκε. 9 κλασικό. Λοιπόν, είπαμε, όπου δει μουστάκι ο Μάριος τρέχει. Αδικείται. Μπαρμπέρης έπρεπε να γίνει, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός και τον καλημερίζω με αγάπη. Ενώ ο 757 μου κάνει τη ζωή πατίνη με απίστευτο δίλημα. Είδες, σου βάζουμε διλήμματα. Μέργυρη Μαριλίζ. Μαριλίζ, ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Ρουβά ή με. Ναι. Διακοπές 3 μέρες. Με Ρουβά ή με Φρέντι Μέρκυρη. Βρε Μάριλίζ. Βρε πάνε αυτοκτόνα, βρε Μαριλίζ. Ο Ρουβάς θα διάλεγε όμως το Mercury, όχι εσένα. Ο Ρουβάς θα διάλεγε το Mercury, όχι εσένα. Το Mercury. Ναι, εγώ σε ρώτησα εσένα. Σκουάραμε, δεν με σκουάραμε. Δείξε το, έδειξε το βιντεάκι του Σωτήρη να πάθει πλάκα που σε κοιτάει ο Ρουβάς. Πόση ώρα σε κοιτάει. Ναι, και πες Σωτήρη. Έχει τίγκο Ρουβάς, ε. Έχει, τι είναι. Το μάτι δεν της έπρεπε. Άμα ήταν περιπεράς ο Ρουβάς. Ναι, 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 ναι. Αν είχε το περίπτερο εδώ πέρα κάτω. Στη γωνία, ναι, ναι. Πιστεύω ότι η Μαριλίζ. Και πήγες και έλεγες ένα καλημέρα. Ένα χόλμπον άσπρο. Θα έλεγε καλημέρα, όχι, αποκλείεται. Όχι. Μαριλίζ, ότι αποχωρείς. Αν ήταν περιπεράς, είχε το περίπτερο εδώ πέρα κάτω ο Ρουβάς. Θα ασχολούσε, θα τον κοιτούσε. Κάθε μέρα τριντέν θα πήγε. Θα σου φέρω ένα περιπεράρι Μαριλίζ, ίδιο το Ρουβά. Να δω αν ασχοληθεί μαζί. Λοιπόν, Μάριε, καλημέρα. Yeah. Διακοπές για τρελά γλέντια με Mercury ή Nikki Sixx. Τώρα μου το διέλυσες, γιατί με Motley Crue είμαι καρά άρρωστος. Τώρα μου το κάνεις. Εντάξει, Mercury, ρε φίλε. Άλλη προσωπικότητα. Freddie Mercury. Ίσως σου πειράζει και ότι έχει πεθάνει. Έτσι. Αλλά πεθαίνω Nikki Sixx και είναι και ότι είναι αυτό. Είναι η απώλειά του. Σε πειράζει. Με τέτοιο τρόπο, τέτοιο θάνατο σε τόσο νέα ηλικία. Εντάξει. Ο άλλος ακόμη συνεχίζει, αλυτεύει, έτσι. Ο Nikki Sixx έβαλε και ωραίο άλμπουμ. Ο αριθμός 27 νομίζω είναι. Στο τέτοιο με τους Rockstar. Α, στην ηλικία. Στην ηλικία. Έχουμε θέλει πάρα πολύ. Ναι. 27. Είχε γίνει ένα ντοκιμαντέρ προθέσεις, προάλλες που έβλεπα. Αν έχεις μπει σε σπίντα με ντραξ και αλκοόλ, ναι, και καλά, τέτοια, ναι, μέσω όρο 27-29 θα φύγει. Ο Ιαν Κέρτης ήταν μεγαλειδούλα δημοσιογράφο, ήτανε. Με Βελγίδα. Βελγίδα, με Βελγίδα, κούκλα. Ναι. Η σύζυγός του, κλασική Αγγλίδα, Μάντσεστερ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε στο πρώτο break. Σωστά λέει ο Σωτήρης, μην το πάμε καλά στα μισά. Θα μπούμε με άλλα κομμάτια από. Μαμά! Θα μπούμε με αυτό. Θα μπούμε με αυτό το καλούτσο κομμάτι. Παιδιά, ας μας στείλει κάποιος μια που είπε για Nikki Sixx ο 757. Ο Νίκη, ο Παπαβασιλείου. Τι κάνει, ρε παιδιά, αν ξέρει κάποιος. Ο Νίκη, ο Παπαβασιλείου. Τι κάνει, τον είναι έχω καλά δει σε Manchester United της Newcastle 1-1, το καλοκαίρι του 93. Στο Old Trafford. Old Trafford, τον ναι. Με Andy Cole στην Newcastle. Τι να κάνει τώρα ο Νίκη, ναι, Παπαβασιλείου. Και απλό τεράστιο πανό υπαδού της Newcastle, Newcastle Army. Ναι. Toon Army, συγγνώμη. Toon Army. Ναι. Τι κάνει τώρα ο Νίκη. Τι κάνει ο Νίκη. Αν ξέρει κάποιος, ας μας ενημερώσει SMS-ικά, τι κάνει ο Νίκη ο Παπαβασιλείου. Πού βρίσκεται, τι κάνει. Εγώ του εύχομαι ολόψυχα να του πηγαίνουν όλα καλά, να περνάει καλά και σε ό,τι κάνει. Ξεκάρκοτελή θα είναι. Τι χάσα, τι χάσα σήμερα. Τι άλλο. Άντε εργοτελάρα σήμερα. Άντε Νίκη παικτούρα. Η ιστορία σας λαμή είναι οι καλύτερες. Έτσι. Κάνω και ένα τσεκ εδώ με το μικρόφωνο. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Έλα, αν δουλεύει καλά, να περιγράψει τον γκολ του Άρη. Το δεύτερο. Ξανά. Για να δω, όχι, για να δω αν διακόπτεται το μικρόφωνο. Και δεν το κάνεις. Τι, τι γίνεται. Τι το φάουλ, η εκτέλεση του φάουλ μέσα στην περιοχή. Ο Βέλεθ θα γυρίσει την μπάλα. Μπρούνο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα θα περάσει την μπάλα και τον Τικινί. Εκπληκτικό τακουνάκι του Τικινί. Του μαύρου Βουτσά. Μπρούνο Γκάμα και γκολ. 1-2 ο Άρης, αλλά πρέπει να αλλάξει το μικρόφωνο μου. Έτσι. Είδες. Είδες. Άλεξ Σίλβερ, δεν έχω λόγια πραγματικά. Ήμουν σίγουρος να στείλει φίλε πέντε μηνύματα. Καταρχάς υπάρχει ένα δίλημα από τον Γιώργο τον Ιταλό. Παπαδόπουλα, ερώτηση, δίλημα. Διακοπές με Τζανί ή με Νικόλα. Αυτή είναι λίγο. Ο Τζανίς είναι θρύλος της Καλαμαριάς, να πούμε. Έτσι. Ο Νικόλας θρύλος πανευρωπαϊκός, νομίζω. Έτσι, και πάμε τώρα στο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Αντώνη από Κασάνδρου που έστειλε μήνυμα στο Facebook του Λίμπερου. Αντώνη, ο παδός του
ΠΑΟΚ, δεν έχω σχόλια για σένα. Λέει Μάρια, θυμάσαι τη σου έκανε την εβδομάδα όταν είσαι λέγε με τον Χρήστατο. Ναι, το θυμάμαι, ρε, για την ταινία δεν πήγα να μην τη δω. Εννοείται. Απλά υπάρχουν κάποιες κριτικές άσχημες από κριτικούς συγκεκριμένους που ξέρω θέλουν ένα άλλο σινεμά. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αντώνη, να είσαι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λέει ο Άλεξ Σίλβερ, άντε να δούμε. Το μήνυμά του είναι πραγματικά τεράστιο σε κάθε του λέξη. Αν επιβεβαιωθεί ο κανόνας με τον Ράμι Μάλεκ, με τον Ραμί Μάλεκ, μετά την ερμηνεία του σαν Φρέντι. Και δεν εννοώ να γίνει γκέι, να την δει με την σάρκωση του Φρέντι και να τραγουδάει σε σκηνές σαν άλλος Βαλ Κίλμερ, Μόρισον. Ντόρσε, ναι. Έτσι, ναι. Και άλλους που θα μπόθηκαν από τη λάμψη αυτών των τεράτων. Φανταστικό, πολύ ωραία παρατήρηση. Συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Πάντως, για να λέμε και την αλήθεια, αν δεν ήταν και ο Μπράιαν Μέι, που είναι δάσκαλος στους περισσότερους νέους κιθαρίστες που κάνουν καριέρα τα τελευταία χρόνια, δύσκολα θα είχαν αυτή την πορεία η Queen. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, δεν σχολιάζω καν. Συνεχίζει. Ο Φρέντι σίγουρα θα έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά σε διαφορετικό στυλ. Όλο το ζουμί είναι τώρα τα δύο τελευταία σου. Ο Τζον Ντίκον ήταν ο σταθερός, δυνατός κρίκος της μπάντας. Οι μπασίστες παντού είναι τα μυαλά και η ψύχρεμη φωνή και η down tempo. Είναι πάντα σε μια άκρη, δεν κινούνται καθόλου, αλλά είναι αυτή που είναι το μυαλό της μπάντας. Βλέπε τρύπες, όλες οι τρύπες είναι ο Γιώργος Καράς, το μυαλό στις τρύπες, μετά ο Μπάμπης Απαδόπουλος, απλά η ψυχή και η ποζεριά Γιάννης Αγγελάκας και συνεχίζει και κλείνει για τον ντράμερ και ο Ρότζερ Τέιλορ, είναι ο Λάρς Ούλριχ των Queen. Απλά συμπληρώνει, κλαίω. Φίλε, χωρίς να ξέρω από μουσική. Αν και προσβάλλεις τον Ρότζερ Τέιλορ, ο Ούλριχ είναι τελείως βούρλο. Ο Δανός βούρλο που παίζει τα τύμπανα στους Μετάλλικα. Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Χωρίς να ξέρω από μουσική, με γοητεύει πολύ ο Άλεξ Σίλβερ, φίλε. Γιατί περνάει αυτό που ξέρει. Ναι, δεν χρειάζεται να ξέρει. Ναι. Ναι. Τεράστιος. Μπράβο. Μπράβο. Αυτά λοιπόν, ναι. Εδώ όμως τώρα είναι κοντά μας σήμερα ο Χρήστος. Περίμενε. Η Κοκοκό. Ναι. Οι αυτοκράτορες της ΦΑΠΑΣ. Ναι. Που ειρωνεύονται τον Άρη συνέχεια. Ποιος ειρωνεύεται. Έτοιμα, κάναν έτοιμα να μετατεθεί το Άρη ΠΑΟΚ κατά μία μέρα. Ποιο Άρη ΠΑΟΚ. Να πάει από 24 του μηνός 25 Νοεμβρίου στο μπάσκετ. Α, στην Καλαθόσφαιρα. Κανένα πρόβλημα. Απορρίπτεται το αίτημα γιατί για να γίνει πρέπει να συνενέσει ο Άρης. Μπράβο σας. Ωραία. Ναι. Γιατί δεν συνενεί ο Άρης μας. Ναι. Και πάει στην Επιτροπή Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ. Ναι. Ναι. Ποιος είναι πρόεδρος. Ναι. Ο Γαλακτό. Πώς το λέμε. Γαλακτό. Έλα, τον πάω. Ο Γαλακτό. Τον πα και αρχίζει. Ναι, Γαλατόπουλος. Γαλατσόπουλος. Ο Γαλατσόπουλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δηλαδή. Μου είναι συμπαθέστατος. Και πήγε και έγινε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Έτσι. Και αλλάξει ημέρα για να έρθει ξεκούραστο. Θα είναι μία ακόμη σκανδαλάρα ολκής και θα φαίνεται ότι φοβάσαι ακόμα και το φαντασματάκι. Βρε, θα πετάξω τα τρόπαιά μου στις κουρτίνες του παλέ εκεί πέρα μέσα, το κυπελούχον, όλα αυτά που έχω, το σπασμένο κυπελούχον, και θα γίνει πάταγος. Αυτά θα πετάξω μέσα και θα πάρω το παιχνίδι. Καταρχήν γιορτάζει η γυναίκα μου 25 Νοεμβρίου. Και δεν τρέπεσαι. Και δηλαδή, πάω να βάλεις άλλη σπάω. Μπορεί και 18 Νοεμβρίου να γιορτάζει άλλη. Μα δηλαδή. Θυμήθηκες. Δώρα με το μαλλί αυτό σήμερα και τα κουκαλάκια που φοράς. Δείχνεις 25. Αυτό πήγα. Αυτό ξέρεις, είναι και σεξουαλική παρενόχληση. Πρόσεχε το. Ναι. Και το καμάκι ακόμα να ξέρω. Το ξέρω. Σωτήρι, τι έχουμε από κάτω για το σελίδι. Τι ακούμε, παλικάρι μου, τι λέει, τι ακούμε, ψυχή μου. Ο οποίος Αντώνης από Κασάνδρου λέει στο μήνυμά του στο Facebook για την απίστευτη σκηνή τα τελευταία 12-13 λεπτά με την εμφάνιση που είναι το Live Aid. Μπορεί και παραπάνω. Πραγματικά, Αντώνη, έμενα χωρίς σπίτι για να ήμουν μπροστά στα γυρίσματα αυτής της σκηνής. Ειλικρινά, έμενα χωρίς σπίτι. Βλέπω χθες τη σκηνή και το σκέφτομαι συνέχεια και στο σπίτι πήγα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πώς γυρίστηκε αυτή η σκηνή από το Live Aid στο Wembley το 85 το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, με 100.000 κόσμο. Πώς έχει γυριστεί αυτή η σκηνή. Θα ήθελα να είμαι μπροστά και να πω, το έχω ξαναπεί νομίζω, είχα την τύχη να συναντήσω τον Bob Geldof και να μιλήσω μαζί του στην Πάτμο πάνω στο μοναστήρι του Κάστρου πριν από περίπου 9 χρόνια, 10 χρόνια. Η τεράστια αυτή η μορφή. Είδα έναν άλουστο βρώμικο με μια πουκαμίσα λινή και ένα ταγάρι κρεμασμένο. Μόνο το 85 μπορούσε να γίνει αυτή η συναυλία, άρα να ξέρεις. Και ήτανε. Με πάω πρωταθλητή. Και ήτανε ο Bob Geldof. Μπροστά μου με τη σύντροφό του. Άλλοι με ένα ταγάρι, άλουστη χάλια. Τους έβλεπες εκεί μέσα ανάμεσα στους Έλληνες και νόμιζαν ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια οικονομική. Και, όλοι, και αγοράζουν κανονικά την Ελλάδα. Αυτός με τη γυναίκα του. Αγοράζουν όλη την Ελλάδα κανονικά. Είπα κάτι τώρα για ένα live εδώ πέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε σήμερα στον Νίκη Παπαβασιλείου, πρώην άσο του Όφη
και τη Newcastle United. Πρόσεξε τώρα. Καλή επιτυχία στο έργο του. Ότι την ίδια ώρα λέει παίζει. Πάω Ξάνθη στην Τούμπα. Ναι, Τούμπαρα. Γι' αυτό ναι. Λέει ζητάει να πάει ο Πάο Κυριακή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης έπαιζε. Όλες οι ομάδες παίζουν την ίδια ώρα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, το μπάσκετ πού είναι? Στο παλέ. Παλέ. Στο παλέ. Ναι. Αγάπη, πατάτα είπες. Άσε τώρα, τα βάζει και με την αγάπη. Τι μου το βάτι, είπες τώρα, αγάπη, καλημέρα. Δεν είναι στο παλέ, το τσεκάρουμε, ρε φίλε. Σε αγαπώ. Παλέ είναι γιατί αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα ο Άρης να αρνηθεί. Μπράβο. Γιατί. Θα το δω, περίμενα, το τσεκάρουμε για να είμαστε σίγουροι. Στο κρατικό Αλεξάνδριο. Αγάπη, αυτά έπαιζαν την ίδια ώρα. Προχθές έπαιζε την ίδια ώρα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός τάδε. Έχει σχέση τώρα, μωρέ, σιγά. Πού παίζανε, ρε. Σιγά μην τραβάει τα λιά. Έχει οριστεί, δεν μπορεί να αλλάχθει. Το ένα ήταν στον Πειραιά και το άλλο ήταν στην Κηφισιά, ρε κακομοίρη. Δεν μπορεί να αλλάχθει χωρίς συνένεση. 49 χιλιόμετρα μακριά. Ο Άρης, εντάξει, μην γίνει άλλα βολή. Ζήτησε να αλλάξει το μάτι στον Κολοσσό γιατί έπεσε στη Φιλανδία και είπε όχι ο Εσακέ. Μπράβο, ο Εσακέ. Φιλανδία με την άμπρα κατάγια, ναι, σωστά. Που είσαι 18 πόντου μπροστά και χάσατε. Μπράβο. Για να έχει μια μέρα ξεκούραση, ρε φίλε. Μήπως είχε να πάει ο κόσμος, εγώ αυτό, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Σωστό, στον ΠΑΟΚ είναι. Είναι ΠΑΟΚ, τότε είσαι μπούφος. Με βάζεις και εκτίθεμαι κι εγώ. Όχι, το διορθώσαμε. Γιατί αλλιώς τι νόημα είπες, έχει, ρε φίλε. Πάντα είπες. Εντάξει. Δεν μας νοιάζει, φίλε. Εντάξει. Έχει οριστεί 24. Εντάξει, 24, ό,τι ώρα θέλετε. Πρωί, πρωί, μάλλον παίζετε με τον Ολυμπιακό φιλικά. Συγγνώμη. Άμα παιδεύτε. Θέλετε να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Παιδιά, να πούμε, δεν ξέρω, σήμερα γιορτάζουν οι φίλοι που Αποστόλου. Να είστε καλά, παιδιά, αν γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα όσοι γιορτάζετε. Κωνσταντίνου του Ιδραίου, Αλβερίχου, Διβρίγιου και Εφημιανού. Έκλεισε ο Ελευθερόπουλος. Χρόνια πολλά και καλά όσοι γιορτάζουν. Έκλεισε, νομίζω. Θωρακίζει τα γκολπό του ο Ηρακλής. Έκλεισε το πιπίνι, έτσι τον έλεγε. Έκλεισε το βράδυ. Θωρακίζει τα γκολπό του. Πιπίνι. Ποιο το είπε εγώ. Όχι, ο Μαλιά από τι Σέρε. Δηλαδή, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει έναν. Προπονητή που ήταν τερματοφύλακας ναι. Και έχει τερματοφύλακες τον Αμπάρι. Ναι. Να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Και έχει ως δεύτερο τερματοφύλακα που παίζει πρώτος το γιο του πρώην προπονητή. Ωραία. Είμαστε μια ωραία οικογένεια. Ωραία. Και βοηθός Στέλιο Βενετίδη, έτσι. Θερόπουλος και Λευθερόπουλος είχε πέρασει τις γυναίκες. Περίμενε. Λευθερόπουλος. Να προσέχετε. Να προσέχετε και στον Ηρακλή. Δεν προλάβαινε ο Δημήτρης. Περίμενε. Δεν προλάβαινε ο Ολυμπιακό. Ποιο θα έχει βοηθό. Λογικά βοηθός έρχεται ο Στέλιος Βενετίδης. Που είναι μαζί του πάντα με τον Ολυμπιακό. Όπως ο Άγγελος τότε στην προπόνηση. Δεν τον μπούφω, ρε. Για να μην κάνει έτσι το αυτοκίνητό σας. Άλεξ, ο Φρέντι Μέρκιουρι. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back, ένας όμως για να καθαρίσεις. Από όλο 18 κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Λοιπόν, συγγνώμη, Βενετίδη. Είναι μόνιμα σχεδόν βοηθός. Και το δέχεσαι. Αφού είναι συνεργάτη στο μόνιμο του εσύ. Στον Άρη δεν ήταν όμως. Δεν ήρθε. Όχι Βενετίδη, είπαμε στον Άρη. Όταν είχε έρθει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Δεν ήρθε τελικά. Ήταν και από τους λόγους. Άμα ερχόταν και μετά θα έπρεπε να ερχόταν ή όχι. Τι χαζάλες τώρα. Δεν θα ερχόταν, ήταν βέτο. Όλοι οι προπονητές στον κόσμο, ο Μουρίνιο πάει με τρία άτομα μαζί. Ναι, ο Βενετίδης όμως τον Άρη δεν μπορούσε να έρθει. Ωραία. Στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μπορεί μεγάλη να πάει. Μεγάλη μαγιά. Ο Μπορμπόκης πώς ήρθε και έπαιξε μπάλα. Σωτήρη, μαγιά του Άρη. Δέχτηκε. Και φόρησε και το καπελάκι Super 3. Ο Μπορμπόκης, ο Άρης είναι. Ο Άρης έπαιζε Β' Εθνική. Ο Μπορμπόκης που είναι παοκάρας και έβαλε το καπελάκι του Super 3. Ντροπιαστική στιγμή. Στέφανε, επειδή ξέρουμε ότι ακούς, άκου λίγο τον Παοξή. Ντροπιαστική. Τον αγαπούσα πολύ τον Μπορμπόκη. Στέφανε, απαράδεκτο. Ξαναλέω. Ο Άρης ήρθε αυτό και αποδέχτηκε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, πήγε στον δρόμο και έβαλε και καπελάκι του Super 3. Στον δρόμο πήραν άλλη δρόμο από τον Χαριλάκη και ήρθαν του Μπάρα. Κατάλαβε. Κάτι βιτόλιδε και κάτι χαλιάδε. Και κάτι Ίβιτς. Και κάτι Ίβιτς, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, να στείλω ένα μήνυμα, στην πιο ιστορική ομάδα της Κρήτης. Την πιο ιστορική. Τον Εργοτέλη 1929. Πόσο πιο χαμηλά, ρε. Την ομάδα. Χαρά, ρε. Την ομάδα που χτύπησαν. Οι δεξιές κυβερνήσεις και η Χούντα. Έτσι. Για να ανεβεί και να γίνει μεγάλος όφι. Που αδικείται συνεχώς από αυτό το ασπρόμαυρο κομμάτι του νησιού, το πιο μικρό βέβαια, γιατί γι' αυτό και είναι ο... γνωστό ότι οι Ντάλτονς ναι. Είναι κυρίαρχοι στην Κρήτη. Γι' αυτό και ο Μίκης Θεοδωράκης είχε παραστεί στα 90 χρόνια που είχαν γιορταστεί με λαμπρότητα του Εργοτέλη. Είχε πάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης ναι. Και είπε τις αλήθειες για το πώς κράτησαν τον Εργοτέλη ναι. Κάτω. Χαιρετίζουμε τον Γιώργο Τουτζάρη. Είναι... Εκεί είναι και γενικός διευθυντής. Ωραία. Καλημερίζω τον Νίκη Παπαβασιλείου, Νίκη Πεκταρά,
περήφανη παικτούρα που τίμησε τη φανέλα του Όφη και τη Newcastle United. Τρέμιο Πάοκ. Και οδηγεί στον Εργοτέλη. Με 3-3. Ο Εργοτέλης παίζει μπαλάρα. Είναι ασταμάτητο. 3 ματ. 3 νίκε. Πρόσεχε, δεν θα τον περάσει ούτε. Αυτό να το κάνει και όταν θα παίξει Χαριλάου. Έτσι. Θα παίξουν Χαριλάου. Δεν παίξουν. Αν δεν παίξουν. Κρήτη θα παίξουν. Ακρίτη θα παίξουν. Όταν θα παίξουν ο Εργοτέλης Άρη. Αλλά και δεν φοβάσαι τον Ακινδυνούλη. Κατάλαβε. Φοβάσαι τον Παοκάρα μην ξανακάνει double. Αυτό φοβάσαι, Σλάμα. Ο Ακινδυνούλης έχει κερδίσει στο δεύτερο ματ και έχει περάσει. Μπράβο. Εσύ να δω τι θα κάνει. Θα δούμε, εντάξει. Βάστα μη ευρώ μπροστά μου ξανά. Θέλω ένα βαθμό. Βάστα μη ευρώ. Βάστα μη ευρώ μπροστά μου. Αν ο Εργοτέλης κερδίσει τον Πάοκ. Τότε που δεν θα είναι αδιάφορο το ματς, κατάλαβες. Βάστα. Δεν μου λες αυτούς τους έχει. Πρέπει να με κερδίσει ο Εργοτέλης για να αποκλειστώ. Λοιπόν. Τα αλλάζει σιγά σιγά. Ένα βαθμό θέλω έτσι. Αυτούς Αιγύπτιος δεν τους έχει. Ναι. Εκεί, ο Μαγκέτ Σαμί. Το ξαδέλφι του Άρντα. Καλημερίζουμε το Μαγκέτ Σαμί. Ο οποίο και έστειλε τον Τάκη τον Κόνια που έκανε πολύ καλή δουλειά πέρσι. Τον έστειλε η ομάδα τη δικιά του στην Αίγυπτο. Λοιπόν, πα όμω με τα δεύτερα. Δεν πειράζει, στέλνω μήνυμα στον Τζόζεφ Έφορντ. Τον 22χρονο Αμερικανό επιθετικό. Βάτζικ. Στο χρυσοβαλάντικο Ζωρόνι την παικτούρα του Πας Γιάννηνα. Ο Ζωρόνι, ρε. Ο τον Τσάρλς Κουαντέκ, τον Γκανέζο επιθετικό. Τσάρλς. Τον Γιώργο Χανιωτάκη. Τον γιο του πρώην δεν λες αυτόν που θα βάλει τον γκολ θα το πω. Και θα σηκώσει τη φανέλα του Super 3. Η οικογένεια Σάλιβαν. Τον Στέλιο το Λαμπάκι, τον περήφανο αμυντικό. Και αφήνω τελευταίο. Ο Μπαρέζι της Ιεράπετρας, έτσι, πες τα αυτά. Αντώνα ρε Καπνίδη, κάρφωσέ το! Κάρφωσέ το και σήκωσε τη φανέλα με το Super 3! Αντώνα ρε Καπνίδη! Πώς τρέμω! Αλεξία! Θέλω να τον έχεις χαλαρό! Χαλαρό αυτές τις μέρες! Θεούλη, τα πήρα αέρα, πήρες! Συγχαρητήρια που άλλαξε ομάδα. Ωραία, εκδρομή σου με του βόρειου του ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι βόρειοι του ΠΑΟΚ κάνουν κάτι τέτοιο ταξίδι όπως κάνεις εσύ. Περίμενε. Πέντε μέρες έλειπε για τη Ριζούπολη. Περίμενε. Που να παίξει το ευρωπαϊκό. Τι θα λείπει, κάμινα, θα λείπει να παίξει το ευρωπαϊκό. Δευτέρα με και γύρισα Τρίτη. Πού είναι Τρίτη, δεν ήσουν εδώ, ρε φίλε. Σήμερα το απόγευμα δεν ήρθε. Πάλι ήρθε ευρωπαϊκό. Δεν έκανα εγώ 5 με 7. Α, έκανε. Το πρωί εμένα με ενδιαφέρει, φίλε. Απλά μαζί μα. Χρήσανθε. Τζάμπα χαιρόμαστε και εκεί παίκτη έχουμε. Έχουν δώσει 19χρονο. Και εκεί ήταν η καλή μέσω Κώστα Χατζηδίπα, 19 ετών. Πρέπει να δίνει η Παοκάρα γιατί δεν χωράνε όλοι. Δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Επειδή ξέρει ότι το μάτς θα το κερδίσει. Όχι, μάλλον δεν είναι δανεικό αυτό νομίζω. Είναι μεταγραφή. Είναι, μεταγραφή. Έχουν ένα δανεικό. Τώρα τα ξέρω εγώ το άλλο. Μπράβο. Ο Χατζηδίπα είναι μεταγραφή νομίζω. Ο Χατζηδίπα έμεινε ελεύθερο από την ΑΕΚ. Μπράβο. Ναι, ναι. Ήταν να έρθει στον Άρη. Έχουν δανεικό από την ΑΕΚ. Χατζηδίπα, πώ τον είπε. Ο δανεικό από την ΑΕΚ. Ο δανεικό από την ΑΕΚ πήγε. Γιατί για τη μεταγραφή του. Πώς τρέμω το μάτς σήμερα. Τη μεταγραφή του. Πώς τρέμω το μάτς. Του Κάιπερς. Του Κάιπερς, μπράβο, τον βγάλαμε και εδώ. Ούγκο Κάιπερς. Δεν πήγε στην ΑΕΚ. Αυτός που είναι τώρα, πού είναι ο Κάιπερς. Στο σπίτι του. Κάτσε, ούτε Εργοτέλη δεν είναι. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί. Ναι. Τιμωρία. Εδώ ο κόσμος καίγεται, ρε φίλε. Αντί να πει ο Σαββίδης, πάρτε 1000 εισιτήρια εσείς εκεί Λονδρέζι, να πάρει πάω κάρα, ρε φίλε, 47.862. Εσείς τώρα μου λέτε για τον Χατζιαβάτη και τον Πινόκη και τον Έατο Λάπαλο και τον Καπνίδη και τον Χολίδη. Άσε με ρε κακομίρι. Άσε με ρε κακομίρι. Ποιος είναι εκείνος το προκόπημα που έχει. Τρεις η ώρα σήμερα. Τρεις η ώρα. Πάλι του λουφάρει ο Ζαγόρα. Ο Ζαγόρα λούφα. Ωρε τούφε. Καπνίδα ρε. Καπνίδα ρε. Παλικάρι μου. Αγοράκι μου. Ναι. Μέχρι που σε παίρνουμε πίσω στον Άρη. Συγγνώμη. Πάρ' τον πίσω, μη μου πει ότι στείλαμε άτομο κάτω. Όχι. Όχι έτσι. Γιατί. Έξω να καταλαβαίνω όλοι. Άλλο. Γιατί δεν θα γίνει. Θα πάει ο Κόλκα. Άμα θέλει πήγαινε ο Κόλκα. Αλλιώ θέλουμε την αγάπη. Αλλιώ θέλουμε την Μπούντου. Όμοιο δεν με στέλνουμε. Αγάπη ναι. Γιατί, εγώ πήγαινα πλήρωνα εγώ να πάω με αγάπη Γαβριλίδου. Και να κάνει περιγραφή αγάπη. Και ποιο θα βγάλουμε το Βεζιράκι, θα βγάλουμε. Εκεί. Εγώ θέλω να πάω με αγάπη. Να μείνουμε ένα βράδυ σε άντε ρε κακομύρι, λες. Με την αγάπη. Τρέχουν τα σάλια σου, ρε. Αν πληρώσω εγώ, με στέλνει. Όχι, εκεί λεφτά να δώσει. Αν πληρώσει εσύ. Εγώ τα έξω τα λέω. Ε, άμα πληρώσει εσύ, γιατί να σε. Γιατί ρωτά να δώσει τη λόγο. Καλά, εντάξει, οκ. Να πάρει το οκ. Να έχει την επίφαση τη δουλειά. Και να βρει η αγάπη για περιγραφή. Ναι. Η αγάπη για περιγραφή. Να βρει κάπου στα καλή Μέρκουρι. Μερκουράκι. Ένα μερκουράκι. Μερκουράκι. Τι ωραία να περάσει. Να δει τι ωραία να περάσει. Μεγάλη προσπάθεια στο Open για νούμερα. Ναι. Έχει ανέβει πάρα πολύ η φούστα της καινούριου, πάρα πολύ όμως. Και επίσης και οι δίδυμες φοράνε κάθε μέρα. Βλέπω κάθε μέρα, δεν υπάρχει για μένα. Η μπρόγερε, πού τις ξέδαψαν τις μπρόγερε εσύ. Ναι. Εγώ το πρώτο είδα, νόμιζα να έκανα κάτι τίποτα παλιά, λέω, είναι κάτι τέτοιο. Όχι, ωραίες είναι, ωραίες είναι. Ωραίες, ναι. Οι κάτσε, όλοι ξέρουν απλά την Έρικα. Λίγο. Όλοι τη λένε την Έρικα. Η άλλη, Μαργαρίτα. Μπράβο, ρε σκύλε. Λίγος. Παιδιά, θα πάμε σε break. Ναι. Νούμερο γενικά είναι. Ναι. Έχει γίνει, έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα εδώ και δύο μέρες με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε, δύο φωτογραφίες, τρεις, του Μίκη Ρούρκ
σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες να ταΐζει το σκυλάκι του με πιρούνι στο στόμα κανονικά. Γιατί τόσος χαμός, δεν το κατάλαβα. Ούτε εμείς καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το σημειώνεις. Αν κάποια ή κάποιος έχει το κάνει για αυτό. Για το μη κυρούργο. Πολύ συγκινητικό. Να ταΐζει το σκυλάκι του στο στόμα, έτσι. Γιατί είχε το πυρούνι, ρε φίλε, το πήρε και του το έδωσε. Τι? Δεν το κατάλαβα αυτό το τόσο. Η πρώτη φορά το βλέπεις. Άλεξ Σίλβερ δεν υπάρχει, ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, για να πάμε σε break, για Βορύδη Σπύρος είναι κοντά μας. Δουλεύει η Δήμητρα όλη τη μέρα. Αυτό στέλνει μηνύματα στο Λίμπερο. Αν είναι δυνατόν. Επαναλαμβάνω, αν είναι δυνατόν. Για όσους τώρα τρέχει άνοιξαν... το κορίτσι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά κτλ. Αυτό κάτι και τα λοιπά. Θα μα πει στο τέλος. Η κοπέλα του δουλεύει, η κυρία. Φυσικά. Αυτό δουλεύει. Τι? Αυτός δουλεύει. Τη Δήμητρα. Δεν τον κόβω να δουλεύει αυτόν. Ποιον? Ο κλασικός. Όλη μέρα με κιθάρες λέγει. Ο κλασικός γκόμενος. Πώς το λένε. Βόλτα το σκύλο βγάζει. Χαραμοφάει. Ναι, με φόρμες, ποδήλατα. Χαραμοφάει, ζήτησε εσύ τη Δευτέρα που έρχεται εδώ πέρα και κλαίτε για τον Πάο Γκρεγόρη. Κακομίρι. Βόλτες, κάτι extreme. Να πει χαραμοφάει τον Άλεξ Σίλβερ, τον πρωταθλητή. Κάτι τέτοια κάνει συνέχεια. Περιπάτους πάει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Με το που τον είδα, του είδα σε ζευγάρι, μου πέρασε αυτό. Ότι δουλεύει η γυναίκα, προσέχει τα παιδιά και αυτό κάνει χαβαλέ. Βέβαια, φίλε. Αυτό μου πέρασε. Κλασική περίπτωση. Για να μην γίνει παρεξήγηση, τον γνώρισα τον Άλεξ Σίλβερ στην βάφτιση τη Μαρία Σαλτίδου, έτσι. Δεν το ξέρω το παιδί από κάτι. Άλλο, εκεί τον είδα. Μια φορά ωραίος, ωραίος είναι. Απλά είναι ξανθός πολύ, δεν κάνει για παύξεις. Βασικά παντρεύτηκε και χαριλιώτησα. Τον βλέπεις γενικά το, και λες ναι. Είναι Άρης αυτός. Παντρεύτηκε και χαριλιώτησα Αριανού. Ναι. Φίλε, δεν γίνεται να είναι ΠΑΟΚ αυτός. Εξαίρεση, φωτεινή εξαίρεση. Για όσες και όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους, αύριο ναι. Θα δίνουμε και μεθαύριο προσκλήσεις για το τεράστιο live Brit Floyd, 35 ευρώ. Η προπόληση, ο Λίμπερο είναι χορηγικό ραδιόφωνο. Η πιο σπουδαία tribute μπάντα στους Pink Floyd στον πλανήτη, η Brit Floyd από το Liverpool έρχονται με δύο νταλίκες υλικό. Απλά να με το όλο το show κανονικά. Να πω το εξής, το tribute το έχετε ανακαλύψει εσείς για να βάζετε το φερετζέ ότι δεν είναι η Pink Floyd, γιατί εγώ νόμιζα ότι έρχονται οι Pink Floyd. Είπα μπάντα tribute, Brit Floyd λέγονται. Brit Floyd είναι από το Liverpool, θεωρείται η πιο σημαντική tribute μπάντα στους Pink Floyd στον πλανήτη. Και έρχονται με όλο το υλικό. Που είχαν κανονικά. Brit. Για Σωτήρη Δασκαλάκη να πω κάτι και για Τσαλτίδη Χρύσανθο. Ναι. Χθες το αναφέραμε. Ναι. Θα δίνουμε προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης Εθνικός Ελληνορώσων. Μία παράσταση γεμάτη μπάσκετ, με γηπεδάκι μπάσκετ πάνω στη σκηνή κανονικά, που έκανε 100 sold out στην Αθήνα. Έρχεται για δύο βραδιές Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αυλαία. Θα δίνουμε προσκλήσεις 21 και 22 του μηνός. Το μπάσκετ γίνεται αφορμή για μία παρέα παιδιών που μεγάλωσαν με το Ευρωμπάσκετ 87. Να δουν τη ζωή τους με διαφορετική ματιά. Μια ιστορία βρώμικης ενηλικίωσης μέσα από το μπάσκετ. Θα δίνουμε και γι' αυτό προσκλήσεις. Έτσι. Και μάλλον θα δίνουμε και για Μίμη Πλέσα με Δάκη. Στο Radio City. Και Κυριακή. Μάλλον και επίσης θα δίνουμε για break. Έτσι λοιπόν με το Chelsea. Έτσι λοιπόν. Επανέρχεται ο Alex Silver με νέα εξάδα μηνύματος. Δεν υπάρχει. Οπό. Δεν υπάρχει. Όχι, με νέα τριάδα μηνυμάτων. Παιδιά, τελευταία ώρα της εκπομπής. Τι ώρα, δηλαδή 45 λεπτουδάκια έχουν μείνει, έτσι. Επικοινωνία σε μεσική, FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Τηλεφωνική, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Άλεξ Σίλβερ. Ήρθε και ο Χρύσανθος και πάει η εκπομπή. Νομίζω οι ερωτήσεις των ποιον θα ανασταίνει, θα ανέστενες για να δεις live, δεν έχουν νόημα στο στοίχημα. 1,01 πληρώνει ο Φρέντι. Σωστό, σωστό. Φαντάζομαι έχετε δει, όχι ο Τσομπάνης ο αργοπορημένος, το tribute live με Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin και άλλους, λίγο μετά τον θάνατό του. Ο μόνος βέβαια που μπόρεσε να κουμπίσει το μικρό δάχτυλο του Φρέντι σε φωνή ήταν ο μεγάλος George Michael. Ένα ακόμη τεράστιο μήνυμα. Σε χαρακτηρίζει Τσομπάνη και αργοπορημένο. Άκουσε τι είπε. Άλεξ Σίλβερ, δεν έχω λόγια. Μεγάλος, μεγάλη. Για τον Τζορτζ Μάικλ. Μεγάλος, μεγάλη. Μορφή. Ναι. Α, ναι. Μορφή, ναι, αυτό λέω. Μπράβο. Τι είπε, σκέφτηκε. Όχι, μπράβο σου, μπράβο σου. Τι. Μπράβο σου λέω που το ανέφερε αυτό το πράγμα. Τώρα, άμα του πω κάτι, ναι, ναι. Θα πει. Α, δεν το λέω. Δεν λέω. Εντάξει, τέλο πάντων. Να μα πιάσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε τίποτα. Μεγάλος Τζορτζ Μάικλ, εννοείται. Δεν το έχω δει όλο. Άλεξ Σίλβερ, το έχω δει, αλλά όχι όλο. Ναι. Συμφωνώ. Ειδικά στις ψηλές αυτές, μόνο Τζορτζ Μάικλ. Λοιπόν, κατάκτησε τον γκρουπ. Έχουμε νέο προπονητή στον Ηρακλή. Είναι νέο κοντά προπονητή μας. Στον Άρη. Νέο προπονητή στον είπα, εγώ δεν. Σύντομα στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης σώθηκε. Μεγάλη στον μπάσκετ, μεγάλη νίκη. Στο Ριζούπολη πήρες
Ο Άρης για τη Ριζούπολη, κάποιο χθε εδώ πέρα μου είπε καταρρύπτει, ότι. Καταρρύπτεται η τέτοια. Ότι ήταν χριστουγεννιάτικο το παιχνίδι. Χριστουγεννιάτικο. Χριστουγεννιάτικο, ε. Χριστουγεννιάτικο, εδώ πέρα κάποιο μου είπε. Εδώ. Ο παδό του Πάουκ. Ξύπνα μου λέει, το πήρε χαμπάρι. Μόνο εσύ το πήρε χαμπάρι. Βέβαια, ο παδί του Πάουκ, ρε φίλε. Ξέρουν ότι ο Πάουκ είναι η πιο καθαρή ομάδα στην Ελλάδα. Δεν κάνει ποτέ τίποτα κακό. Όταν κερδίζει, πάντα κερδίζει με το ψαθί, το ψαθί του, όχι το ψυχή, ναι. την ψυχή του. Ναι. Το πάθος των παικτών και τον κορυφαίο προπονητή. Ναι. Και όταν χάνει, φταίει η διαιτησία. Οι άλλοι που στείνουν, οι Άκοι και ο Ολυμπιακός που βάζουν τους άλλους να τον κερδίσουν. Ναι. Και γενικότερα. Και επίσης όλοι οι άλλοι είναι πιανόλες. Ναι. Όλα... Δεν τα πιάνουν μόνο με τον Πάο. Όλα αυτά τσαλτίδι που λες δεν κολλάνε. Γι' αυτό ρούμεν κόλλες. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Πέρασα από μπροστά κόρναρα και από τη Ρούμεν. Με χαιρέτησαν. Είπαν χαιρετίσματα στον Παπαδόπουλα. Ναι. Και επίσης και στον άλλον, ο οποίος αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τα υλικά μας. Μπράβο. Τον Μάριο δηλαδή. Γιατί που κολλάει αυτό, αφού είσαι στόκος. Κατάκισο το κρουμ. Πες μου τώρα εσύ, αν έκανε άλλος στην Ευρώπη το τακουνάκι πάσα του την κοινή, πόσο θα τον ήμουν. Το έχω αναλύσει άσχολος. Το ανέλησε. Ο Βουτζάς με τακουνάκι. Δεν σημειώσεις από Απόλλωνος Μήνης Άρης. Βουτζάς με τακουνάκι. Φίλε, είναι εκπληκτική η πάσα του και ξέρεις γιατί είναι εκπληκτική. Γιατί την κάνει με το άλλο πόδι από αυτό. Έχει πλάτη στην εστία. Αυτό σταματάει με το δεξί. Με το είπαμε, ναι. Και σε πρώτο χρόνο, έτσι. Με χορευτικό που θυμίζει μόνο Φρεντ Αστέρ ή Ντίνο Ηλιόπουλο, τίποτε άλλο, την πατάει με το αριστερό. Στο πραγματικό χρόνο, εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Έπαιζε και εγώ με ομάδα φοβήτρο. Άμα το ακούς, το περιγράφω. Το άκουσα η πιο τραγική περιγραφή στον γκολ της χρονιάς. Τι σου λέει. Τι σου λέει. Η πιο άχρωμη. Σωτήρη, βρες περιγραφή γκολ δεύτερου του Άρη από Τσαλτίδη. Εκτός από το τα χάνω από το τακουνάκι που κάνει, τα χάνω από το τακουνάκι. Άχρωμη, άγευστη, άοσμη. Πάρτα, στα έχω ετοιμάσει, τα έχω βάλει εδώ πέρα. Τι φιλαράκι μου, άοσμη. Έτσι. Δώσε, βάλε λίγο. Καλημέρα. Λίγο. Βάλε να με ακούσω να δω. Καλημέρα. Φίλε με τον μπλε αμάξι. Το χάνω λίγο. Ναι. Γιατί ευνηδιάζομαι αυτό που κάνει, αλλά. Όχι άχρωμη. Είναι και χαράρεση. Λες σωθήκαμε, κάναμε, εντάξει. Τι σωθήκαμε. Φίλε με τον μπλε αμάξι. Είχαμε Ευρώπη στη Ριζούπολη. Ναι. Ευτυχώς που ήρθες και ακούγεται καμιά μουσική της προκοπής. Πρέπει να είσαι made of stone για να αντέξεις τους άλλους δύο. Θέλω τραγούδια με 4-5 λεπτά εισαγωγή που είναι ό,τι πρέπει για αθλητική εκπομπή, λέει ο Γιάννης. You will never go alone. Μία γραμμή περιμένει. And you να will λέτε... never listen with us. Έτσι. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Ναι, καλημέρα. Έχουμε την περίπτωση το γκολ. Καλημέρα καινούργια μαγάπη. Τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από τον Βέλεφ. Ευκαιρία για τον Άρη. Ξεκάθαρα ευκαιρία το σουτ γκολ. 1-2 για τον Άρη. Αυτό ξέρεις που μπορεί να κολλήσει. 1-2 για τον Άρη. Με την εκπληκτική ασίστα από τον Δικινή, νομίζω που κάνει το τακουνάκι. Ο Μπρούνο Γκάμα. Αυτό είναι άχρωμο και άσχημο. Σου δίνω ιδέα. Σου δίνω ιδέα. Αυτό εδώ το. Ανέρεσε. Το ηχητικό. Ανέρεσε. Το ηχητικό αυτό μπορείς να πας να το κολλήσεις, ναι. Σε κάποια εκπομπή στο All About Άρης που κάνεις απόγευμα με το έπος της Περούτζια. Το βάλεις έπος της Ριζούπολης και τέτοια. Κατάλαβες, το κολλήσεις αυτό. Μαζί με άλλα. Μπορείς. Να το έχουμε τώρα πλέον. Δεν το έχουμε. Να ξέρεις την διαπουσία σου δύο μέρες, ψιλοειρωνίες. Μου στέλνουν μηνύματα. Στον μπάσκετ. δεν είμαι Ρουφιάνος, εγώ σε ενημερώνω. Δεν ανέβαινα καν τη λέξη μπάσκετ. Και με στον Κολοσσό κέρδισα. Ναι, μπράβο. Και με στον Λαύριο κέρδισα. Σώθηκε χρονιά. Μπράβο. Έχει σωθεί. Από την τέταρτη αγωνιστική. Νίξω έχοντας παίξει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην έδρα μου, δείχνοντας ότι είναι μπούρδες τα περιπτώσεις. Α, sorry λίγο. Ο Αλβέρτης κατεβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατεβεί. Κάτσε, ως δήμαρχος ήταν ή σύμβουλος. Δεν κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Ο σύμβουλος πώς να κατέβει. Ως δήμαρχος θα κατέβαινε. Δημοτικός σύμβουλος εννοείς. Α, ναι, για δήμαρχος. Πάμε γραμμή, περιμένει ο φίλος να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, φίλε, πάμε. Δεν άντεξε, έκλεισε. Επόμενη γραμμή 2310-287-888. Από άρα 3 η ώρα θα δούμε και μάτσο. 6-9-45-287-3 οκτάρια. Μαζί μας έχουμε... καπνίδα, ρε. Μέρα που ανακοινώθηκε Μάρια Σλαμή, αυτός ο Πορτογάλος, τι είναι Ισπανός, τι είναι αυτός ο Σωτηρίου. Πορτογάλος, ο Μάριο. Δευτή, ο συνονόματός μου. Είπε η εκπομπή Τρόικα. Τότε, εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα ότι μετράει μέρες ο Μίχελ. Μπράβο, το είπες. Ναι. Το είπες εσύ. Εγώ να πω την εκπομπή Τρόικα. Το είπα. Πώς είπαμε για Παντελίδη. Ούτε καν το θυμάμαι. Ναι. Πώς είπαμε για Παντελίδη. Έτσι. Α, ηρωνία, ξεφωνητό. Εσύ τα ξέρεις όλα και τέτοια. Πάρ' την κεφαλιά σου τώρα. Ω, τρέμουμε. Μας ενημερώνει
ένας από τους τρεις πιο φανατικούς οπαδούς της United. Ναι. Παναγιώτη, έχεις πάθει ψήφωση. Ναι. Α, το πες. Δείτε, πήγε, τα λέει. Δύο αναφορές λέει. Δύο. Λοιπόν, τρεις φορές σου έλεγε. Τέλος εκπομπής. Ένας από τους τρεις πιο φανατικούς οπαδούς της United στον πλανήτη, ο Πέτρος, μας ακούει και μας ενημερώνει. Ο Ρανιέρη στην Φούλαμ, αν δεν το είπατε. Δεν το είπαμε, το λέμε τώρα. Πέτρο, ο Ρανιέρη στην Φούλαμ. Να σε καλά. Ο Χρύσανθος από τουαλέτα έκανε τη μετάδοση του αγώνα. Πολύ καλό, ναι, ρε φίλε. Πραγματικά έτσι ακούγεται. Και φαντάζε, φίλε, εκεί που θα ξεφτυλιστούν τα πάντα, θα ξεφτυλίσει τα πάντα ο Ρανιέρη να πάρει προτάσμα και με τη Φούλαμ. Να έχει πάρει στην Αγγλία με Φούλαμ και με Λέστερ. Φαντάζεσαι να γίνει αυτό. Α, του σώσει τώρα. Ναι. Α, του σώσει πρώτα γιατί κρίμα για τη Φούλαμ. Ήταν κλειστό πολύ ώρα τα δημοσιογραφικά του Απόλλωνα. Ναι. Είχε κι άλλου. Κακή ακουστική, καλά λέει ο Κακή ακουστική. Κακή ακουστική. Κάνα κομμάτι θα ακούσουμε. Πραγματικά, σαν να είναι από το στούντιο εδώ. Ναι. Γιατί δεν έχει ατμόσφαιρα γηπέδου, λες και τέτοια. Ναι. Μα τι και τι ατμόσφαιρα γηπέδου να είχε. Και έξω να έβγαινα, 300 άτομα είχε, ρε φίλε. Καλά, ακουγόταν, ρε εσύ. Πάω στο ταξί. Ναι. Με κατεβάζει, με το ταξί, περίμενε, με κατεβάζει. Και κατεβαίνει έτσι ο δρόμος και βλέπεις το γήπεδο στο αριστερό σου χέρι. Και βλέπεις το γήπεδο. Βλέπεις το γήπεδο, ρε παιδί μου, και βλέπεις και τις κερκίδες. Είναι ένας Αλβανός ο ταξιτζής. Χαιρετίσματα στον Παλίκαρο, είπε θα ακούσει κάποια στιγμή. Όνομα. Παοξάκι. Όνομα. Αλβανός μου είπε, εγώ. Πού πας, λέω ρε πολύ. Α, πας να δεις συμπατριώτες μου. Λέω, καταλαβαίνω. Λέω, ποιο είναι, τον Μπάσα και τον. Μπάσα και Μαυράι, ναι, ναι, ωραία. Ο γιος μου λέει, παίζει τον Ατρόμητο και τέτοια. Λέω, μπράβο, ε. Κατεβαίνει. Μου λέει, φίλε, σίγουρα είναι εδώ το ματς. Λέω, γιατί. Είναι άδειο το γήπεδο. Αυτό λέω, πάντα είναι, άδειο είναι αυτό. Είναι Ελληνοαμερικάνικα που κάνεις. Πάντα άδειο λέω είναι αυτό. Αφού είχε Αριανούς, δεν είχε στην εκεί πέρα. Είχε μετά Αριανούς. Σε θυμήθηκα χθες, Σωτήρη, μου έβαλε ένας φίλος τον Μητσικώστα να κάνει τον Άγγελο Στασιάδη. Το είχα δει αυτό λιγάκι. Τραγικός. Άγγελος στην Εθνική. Τραγικός. Δηλαδή η επιλογή αυτή πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, την ώρα του αγώνα κάποιος ΠΑΟΚτσής. Θα εθνικήσει τώρα δηλαδή. Υποστηρίζει. Την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα μου στέλνει μήνυμα Παοξής. Στο τέλος του πρώτου μέρους. Με το Σικαμπάλα φωτογραφία. Σήμερα! Γιατί όλο το, δύο ώρες πριν το μάτς είχε γεμίσει στο Facebook με φωτογραφίες του Σικαμπάλα με φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Καλά. Και μετά που τις βάλανε τις φωτογραφίες. Ναι. Πού τις βάλανε. Αφού πήρες το τελικό. Στο Instagram. Στο αρχείο τους. Στο αρχείο τους. Αφού πήρες το τελικό. Λοιπόν. Ναι. Μου στέλνει μήνυμα Παοξής. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά, στορκίζομαι. Σήμερα καταρρίφθηκε ο οπαδικός τους μύθος εκτός Θεσσαλονίκης. Αυτός ο περίφημος Super 3 Αθηνών. Πόσα μέλη έχει τελικά? Πρώτον, το έστειλε ένας Παοξής. Πρώτον, δεν υπάρχει Super 3 Αθηνών. Είναι το Athens Club. Α, μάλιστα. 100 αυτή, 100 άτομα που ήταν εκεί. Δεν έγινε από το εκδρομή, δεν απαγορεύονταν η εκδρομή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πήγανε μόνο παιδιά από την Αθήνα. Καλά, του σταριά. Μαθαίνω σήμερα. Δευτέρα βράδυ. Athens Club. Το Athens Club. Υπήρχε Super 3, απλά είχαν χωριστεί κάποια Super 3 στιγμή. Πριν μια ανακοίνωση πριν 10 χρόνια. Πριν 20 χρόνια είναι. Παπαδόπουλα, ναι, πριν 20 χρόνια. Είδες, το θυμάμαι, κατάλαβα. Και έγινε Athens Club. Έτσι, μπράβο, ναι, και είναι περίπου 100 μέλη, είπες. Για να λες εσύ 100. Δεν ξέρω πόσα μέλη. Τους μέτρησα κιόλας. Ναι. 103 ήταν. Εντάξει, οκ. Okay. Και 214 ήταν απέναντι του Απόλλωνα. Ωραία, ωραία, τέλεια. Τέλεια, παλικάρι μου, ωραία, οκ. Okay. Μουσική όσοι, θα όσοι δηλαδή θα έχεις την Κυριακή. Δεν είπα τίποτα. Πάμε σε break, πάμε σε break. Πόσο έχεις την Κυριακή εσύ με τον Εγγυνιακό? Είχε 3.000 κόσμο. Δεν κάνω πάκα σοβαρά. Δεν κοιτάει περίεργα. Γουρνώ στα μάτια του Αλτιδί, σας το αναφέρω. Τώρα, αν ήταν 2.880, ζητώ συγγνώμη. 3.000 κόσμο, πόσο εισιτήρια είχε? Τώρα τι να σου πω, φίλε. 3.000 κόσμο είχε. Μαντραπίδα. Απ' έξω όταν βγήκα είχε 600 άτομα. Όταν βγήκα απ' έξω. Αυτοί είναι που ήρθαν μετά το 1-1. Δεν ήταν εκεί. Όχι. Όχι, σοβαρά δεν κάνω πλάκα. Είχε τόσο, τι α πω. Προχθές μετά το μάτς μας είπε ότι είχε 300 άτομα απ' έξω. Τώρα γίνανε 600. Πού βρε. Τι έγινε, πού βρε. Με τον Ατρόμητο. Πάω, έγινες. Με τον Ατρόμητο είχε απ' έξω 1000 άτομα, πλάκα μου κάνει. Όταν έφυγα εγώ 9 η ώρα είχε περίπου 300 άτομα. 9 η ώρα πέφτει εγώ. Για να πάω στο φεστιβάλ. Τρελώσε, ρε φίλε. Το βράδυ 9 η ώρα έφυγε. Το σκέφτηκα, το φεστιβάλ πρέπει να είναι μια ευλογία για σένα. Το φεστιβάλ κινηματογράφου. Γιατί? Γιατί είναι η περίοδος που συναναστρέφεσαι με γυναίκες ερωτικά κάθε χρόνο. Μιλάμε για πανίβλακα, έτσι. Δεν ισχύει. Δεν έχεις new entry στη ζωή σου. Μην διαβάσεις από όνομα. Ναι. Γιατί θα μας συνεχίσουν. Διάβασε μόνο το μήνυμα. Ναι. Εσύ το διαβάζεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Το κρατάω, το κρατάω.
Είναι τυχαίο ότι μόλις το είπα. Έχεις λάβει μήνυμα. Πάλι. Είναι τυχαίο. Από χθες είναι το μήνυμα, βέ. Πάλι. Είναι πάλι. Τυχαίο όμως. Πάλι, πάλι θα τρέμω σε σχολιάκι. Να σου πω κάτι. Πάλι, τι είπε, πάλι, τι είπε, δεν ξέρω τι είπε. Πάλι θα τρέχουμε. Πρέπει αυτό το μυαλό, αυτό το μυαλό, αυτή η διαχρονική παρουσία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τη στιγμή που δεν έχει. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσα πολλά λεφτά όσο αξίζει ο Μάριος. Ερωτικό σαματατζή. Τουλάχιστον να έχει μία ανταπόδοση εκτός του τερέν του Λίμπερο. Ερωτικό σαματατζή. Ερωτικό σαματατζή, ρε φίλε. Το μόνο που είναι, είναι ερωτικό ματατζή. Όχι σαματατζή. Έγινε η αλλαγή. Πάει εκπομπή. Άστο, πάει εκπομπή. Ήρθω κι όσοι, άστο. Πάει εκπομπή. Αφιερωμένο το κομμάτι σε όλα τα κορίτσια αυτού του τύπου. Για τα οποία είναι γραμμένο το κομμάτι. Έτσι. Θρυλικό κομμάτι, έπος, ρίφ, απίστευτη εισαγωγή, κουπλέ, fat bottom girls. Δεν σχολιάζω. Αφιερωμένο στις ακροάτριες που είναι fat bottom girls. Τόσο μα τόσο απλά εδώ από την Τρόικα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, καθώς μένουν 20 λεπτά, 21. Νομίζω ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να επικοινωνήσεις μαζί μας. 2310-287-888 από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια. 287 και 3 οκτάρια. Ελπίζουμε να έχουμε αρκετά fat bottom girls που να μας ακούνε. Και ευχαριστώ τη φίλη που επικοινώνησε τώρα στο διάλειμμα και είπε ότι εγώ το σκυλάκι μου πάντα το ταΐζω με πιρούνι. Με πιρούνι. Πάντα με πιρούνι. Αυτό έκανε, έγινε ναι. με το Μίκη Ρούκ θέμα, μωρέ. Ναι. Κυκλοφόρησε φωτογραφίες που τρώει σε ένα εστιατόριο με ένα φίλο του και έχει το σκυλάκι του μαζί. Γεια σου. Σο τσάω, γόρι μου, για να είσαι καλά. Χρήστο, εντάξει, καλά είσαι. Δεν είσαι καλά. Ποδαράτος το πήρες. Έφυγε ο Μίχελ, το ξέρω, ναι. Κάνεις. Δεν το έφυγε, ξέρω. Είναι εξωτερικό συνεργάτη πλέον. Το μάθαμε. Θα είναι, ναι. Outsider συνεργάτη θα είναι. Κανονικά. Σήμερα αναρωτιέμαι, ο Παπαβασιλείου Νίκη θα την κάνει τη ζημιά, τη δουλειά με τον ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις? Πόσο πιο χαμηλά να πέσει ο ανθρωπάκος. Σε ποιο αγγλικό σύλλογο είχε παίξει, θυμάσαι? Τον είδα ζωντανά εγώ, να ξέρεις. Αν μπορείς να τον είδε αυτός ζωντανά, στο Old Trafford. Κιόσαρε, ακούει. Ναι. Τον είδα ζωντανά. Με την ομάδα που αγωνιζότανε. Ναι. Στο Γέρικο Τράφορντ τον είδε. Ναι. Ναι. Στο Γέρικο εύκολα πονταλάκι πήρε. Έχουμε γραμμή. Γενικά, Χρήστο, παίξε Queen επειδή είδα την ταινία χθες και έχω απορροφθεί πάρα πολύ άσχημα. Α, το Fat Bottom Girls να πηγαίνει. Ρε, εσύ, εγώ είμαι το 3. Γιατί δεν ακούω τίποτα? Ανέβασε με λιγάκι. Δεν ακούω καθόλου μουσική, τίποτα. Πάρε το άλλο. Ούτε εγώ ακούω. Να, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τώρα, ναι, τώρα ακούμε. Ναι, ναι, ρε, σκύλε. Μπράβο. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα που στηρίξει. Χειριστίνιο Αριανάρα. Γεια σου, Χειριστίνιο. Γεια σου, ρε Χειριστίνιο. Είσαι χρόνια εξαφανισμένος, ρε φίλε. Πω. Παιδιά, θα σας ακούω κάθε μέρα, να ξέρετε. Καταλέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ήσουν μεγάλη και σταθερή μορφή της εκπομπής. Αφήνω τους νέους να ακούω και να γελάω. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Χειριστίνιο, πάμε. Τι σε έκανα να πάρεις? Λοιπόν, ο Χρήστος είναι εκεί πέρα. Μόλις μπαίνει τώρα, Χειριστίνιο, μόλις μπαίνει. Λοιπόν, μ' ακούει, Χρήστο, μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν. Έβλεπα το μάτς με τον Κολοσσό το Σάββατο και λέω ότι κερνάω και λέω στο γιο μου. Λέω, αγόρι μου, αν δεν βγει ο Μποχωρίδης, μάτς δεν παίρνουμε. Ναι. Γιατί για δύο χρόνια έχει προσαρμοστεί όλος ο Άρης πάνω στον Μποχωρίδη, ο οποίος την έχει δει superstar. Είναι ο μεγαλύτερος λαθέρ που έχω δει, πραγματικά. Είναι από τους πιο αργούς μπασκετμπολίστες που έχω δει. Με έχει εκνευρίσει απάνταστα, γιατί έχω παίξει χρόνια μπάσκετ κι εγώ. Δεν μπορεί ο Μποχωρίδη να είναι ο superstar του Άρη. Όταν έχεις παίκτες μέσα σαν τον Μπέλ, οι οποίοι είναι δύο ταχύτητες πάνω. Μπερδεύει όλη την ομάδα και μόλις βγήκε, δεν πρόλαβα να το πω, μόλις βγήκε και έπαιξε με γρήγορους παίκτες, με Φλιώνη και Σλαφτσάκη, οι οποίοι είναι με τρίων δυνατοτήτων, το μπάτς γύρισε. Αν έχετε χρήση, θα ανέξει όλα τα μάτς που χάσαμε σε κρίσιμα σημεία, στο τέλος, κάνει απίστευτα λάθη. Πραγματικά είναι απίστευτος. Ο Μποχωρίδης δεν είναι σε καλό θέμα. Ό,τι και να με πει, επειδή ξέρω ότι είναι για την ομάδα. Δεν είναι καθόλου εξαιρετικός παίκτης. Και θα βοηθήσει ήταν, πάρα πολύ. Αν ήταν εξαιρετικός, Χρήστα, θα τον κάνω Παναθηναϊκός. Άσα τώρα τα πείτε. Αυτά τα σε κανέναν άλλο που δεν έχει παίξει μπάσκετ. Τέσσερα χρόνια ήταν στο Παναθηναϊκό. Τρία, πώς ήταν. Και τι έκανε.
Μια φορά ήταν στη δωδεκάδα, δύο. Συνέχεια. Τι μου λες τώρα, Ρέξα, ήταν... σε μένα τα λες τώρα. Στη δωδεκάδα ήταν σε κάθε μάτς. Ναι, Χρήσανδε, τώρα δεν έχει παίξει. Δύο λεπτά έχει παίξει εδώ σε πέντε χρόνια. Αυτό δεν είναι. Παιδιά στον Παναθηναϊκό όμως. Ναι, εντάξει. Καλά, άλλωστε, εγώ δεν είπα ότι είναι για εκεί. Για τον Άρη είναι πολυτέλεια. Μπερδεύει. Δεν είναι καθόλου να σου πω κάτι. Φίλε, αν θέλει να σου πει ο Χριστίνιο, μπορούσε να παίξει να μα την πάτρα που είναι 35 πόντου μπροστά Παναθηναϊκού. Πέρσι τι μέσο όρο πόντων είχε ο Μποχωρίδης. Έχουμε δύο χρόνια, μπερδεύει την ομάδα. Είναι αργός. Δεν είναι στο σύρ που θέλει να παίξει ο Άρης. Δηλαδή, με τον Κολοσσόρη Χρήστο δεν το παρατήρησες ότι μόλις βγήκε έστρωση η ομάδα. Δεν έστρωση η ομάδα μόλις βγήκε ο Μποχωρίδης. Πότε έγινε ρε Σιγκάλη. Όταν βγήκε τώρα... ο Νταλό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Έτσι, όχι, δεν βλέπω. Τι άκου να δω. Είναι εύκολο στόχο. Οι ξένοι είναι εύκολο. Κάνει λάθο, Μάριε. Δηλαδή, τώρα, Μάριε, το λε το. Μισό λεπτό. Μάριε, το λε τον μοναδικό άνθρωπο που κάνει 23 χρόνια ρεπορτάζ και δεν τον έχει δει μια φορά έξω για καφέ με παίκτη. Στα παπάκια μου εμένα οι παίκτες. Και το ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι. Αλλά οι παίκτες κανένας. Και ειδικά στο μπάσκετ που δεν έχω και άμεση επαφή. Κάνει λάθο για τον Μποχωρίδη. Είναι κακό φέτο. Είναι κακό φέτο. Αλλά τον αδικείς αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω με κακία για τον παίχτη. Δεν το λέω ότι μπερδεύει την ομάδα και κάνει απίστευτο πράγμα. Αν την μπερδεύει την ομάδα, η ευθύνη είναι του προπονητή να την ξεμπερδέψει την ομάδα. Σωστός, σωστός. Ναι, δεν έχει ελευθερία κίνησης, δεν χρειάζεται όταν τι ελευθερία, τι ελευθερία κίνησης. Χτυπάει η καμπάνα για τον Αγγέλου. Τι ελευθερία. Κανένα, καμιά καμπάνα δεν χτυπάει. Εμείς δεν χτυπάμε καμπάνες, εμείς λέμε την πραγματικότητα. Αν εσείς θέλετε να καλείτε τους Λουτσέσκου και όποιον άλλον καμπάνες, και τους κάνετε αβάντες και το θεωρείτε ως καμπάνες, γεια σας. Εμείς αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Καμπάνες λείπεις και όχι χαράς. Πήρα να το πω, ακούς, γιατί όντως έχουμε στον Άρη ελευθερία. Επειδή περιμένουν άλλοι δύο. Ναι, απλά τον αδικείς λίγο τον Μποχωρίδη. Ο Μποχωρίδης θα τα βρει τα γράμματα του. Είσαι λάβρος κατά του Μποχωρίδη. Μακάρι να κάνω εγώ λάθος. Ποιος δεν θέλει να παίξει το παιδί. Γεια σου, Χριστίνιο. Είσαι λάβρος κατά του Μποχωρίδη. Δεν το περίμενα ότι θα έρθει η μέρα στη ζωή μου που θα ασχοληθούμε 2,5 λεπτά με τον Μποχωρίδη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σε πρώτο τηλεφώνημα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεμύτιζε. Αλέξανδρος. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω και ειλικρινά έτσι. Το νιώθω και το λέω, ας πούμε, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον W εδώ στην Ελλάδα. Γελάει. Διότι προσπαθεί από χθες να πείσει τους οπαδούς της, στον άλλο κόσμο, τον υπόλοιπο, ότι οι νέες πορτοκαλί φανέλες, η τρίτη εμφάνιση δηλαδή της ομάδας ποδοσφαίρου, είναι εμπνευσμένες από τη θύρα 4 και το πέταλο με τα πορτοκαλί φλάι. Αλήθεια γίνεται αυτό. Ναι. Μία η ώρα, περίμενε να δώσουμε την είδηση. Περίμενε. Περίμενε. Αλέξανδρε, μισό λεπτό λιγάκι. Μία η ώρα παρουσιάζεται ο Σάββας Παντελίδης στην αίθουσα τύπου του Κλειάνθης Βικελίδης, μόλις έγινε η ενημέρωση. Να πει θα τον παρουσιάσει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Πώς θα παίρνει τις οπαλίες, έτσι. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, θα είσαι εκεί. Ισοπαλία θα πάρει, φίλε. Ισοπαλία θα πάρει, φίλε, στο τέτοιο. Στην Τούμπα. Εντάξει, ωραία. Αν μείνει μέχρι τότε. Φίλε, δεν σε εκνευρίζει που έχει τέτοιο καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Ο προπονητής σου θα είναι εσένα. Τι? Εσένα θα είναι. Μπορεί και να μην είναι. Τα έχετε κανονίσει να είναι. Μπορεί και να μην είναι. Ωραία, δεν το χρειάζεσαι. Πάμε για πες, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ακούμε παλικάρι μου. Αυτό, η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά μας, ειλικρινά δηλαδή. Συγγνώμη, αλήθεια έγινε αυτό. Ναι, έγινε. Εδώ τώρα ακούγουμε πολύ δυνατά. Γιατί? Έχουν βγάλει την τρίτη φανέλα της ομάδας, η οποία είναι πορτοκαλί. Σε καλό δρόμο είστε παρεμπιπτόντος. Σιγά σιγά να πηγαίνετε προς το κέντρο. Δεν είναι πορτοκαλί, είναι πορτοκαλοκοκκίνο ντοματί. Ναι. Αυτό τι είναι. Ναι, δεν είναι πορτοκαλί, πορτοκαλί. Είναι ότι αυτή η φανέλα είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο της ομάδας και έχει φωτογραφία. Που αλώνεσαι σε όλη την Ελλάδα, ναι. Με τα βλάινα ανάποδα. Δηλαδή, ρε εσείς, σταματήστε πια. Τρέλα πουλάμε, Άλεξ, να ξέρεις, τρέλα. Σταματήστε, γελάει ο κόσμος. Ναι, ναι, γελάει. Καλημέρα, σε λατρεύω. Απίστευτο ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό προσδυτικά στο ύψος του Καθατζογλίου μας ενημερώνει ο φίλος Γιώργος Ματζιούκης. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Θανάση Αναλυψιώτης ΠΑΟΚ. Θανάσης Αναλυψιώτης ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Θανάση, λατρεμένε. Έχει την ανάληψη ΠΑΟΚ, είδες. Άντε ρε κακομύρι, έλα, έλα παιδί μου. Μεγάλη μου κατεβιά να πέσω σε διένεξη για τον Μποχωρίδη. Δηλαδή αυτό ρε Θανάση πάλι. Δεν ήταν διένεξη ρε φίλε, εντάξει, την άποψή του άνθρωπος. Εντάξει, μια διαφωνία ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτή η ιστορία με τον Μίχελ έχει και την πρώτα κάνα background. Από πίσω η Κουκουρίκου είναι η φάση. Who knows. Καλά, όχι, τι, background, άμα ακούς το Σταύρο το μεσημέρι.
Το θέμα Μίχελ και όλο αυτό το έχουν πει στην ουσία εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πάμε σε μια διαδικασία αντικατάστασης εκεί πέρα. Και όταν ήρθε, ναι, με τις κινήσεις, με τις μεταγραφές κτλ. Και όταν ήρθε ο Πορτογάλος, ήταν φωτογραφία. Απλά δεν θέλανε να πούνε ήρθε για να φύγει. Άφησαν και δύο μήνες. Εντάξει, επικοινωνιακό είναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο Μίχελ τι κίνησε. Δηλαδή, τον Χατζερίδη τον έφερε ο Μίχελ, όχι. Τον άλλον να τον έφερε. Ποιον έφερε, δηλαδή, ο Μίχελ και. Θα στα πει τώρα 12 η ώρα. Θα τα πει όλα ο Σταύρος και θα το αναλύσει το θέμα του Μίχελ. Πρόσεξε. Το πιο εύκολο, φίλε μου, είναι εμείς που δεν κάνουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να βγούμε και ή να αφήσουμε υπόνοιες ή να πούμε κάτι ή να πούμε ό,τι να είναι. Τα παιδιά κάνουν ρεπορτάζ μετά, θα σας τα πούνε ακριβώς. Για πες, Θανάση, τι με ρωτούσες, τι ήθελες. Εξαιρετικά. Μαρία, κάνεις το βράδυ εκπομπή ραδιοφωνική. Το βράδυ? Όχι. Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν κάνεις. Σου θυμίζει κάποιος σε άλλο ραδιόφωνο? Όχι, ρε παιδί μου, κάτι υπόθηκε προηγουμένως και φαίνεται το. Δεν το έλαβα εγώ σωστά. Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, οκ, δεν κάνεις. Μόνο Κυριακή στη Μαρμίτα με τον Ραπτόπουλο, αυτό. Στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Καλά, είμαστε, απέχουμε από εκεί, το ξέρεις για ποιο λόγο τώρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι σε αυτό το team. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να σου πω το άλλο. Στο Γαλαξία πάνω, ρε Μαρία, ναι. Γίνεται τίποτα, έχει τίποτα ακαδημίες. Βλέπω έγινε ένα πάρκινγκ. Ναι. Τι παίζει τώρα εκεί πέρα. Κάτι γίνεται. Εγώ παλιά πήγαινα και συνέχεια, εννοείται. Μεγάλωσα εκεί και στο Γαλαξία. Με Αλεξανδρίδη προπονητή, τον καλημερίζω τον coach, μεγάλος coach. Ναι. Μεγάλη μπασκετομορφή. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται όμως. Μου είχε πει κάποια φίλη κάτι με το γιο της, αλλά δεν ξέρω, μην πω καμιά πατάτα τώρα, δεν ξέρω. Μάθε ρε εσύ, γιατί κοίταξε και έχω φτιάξει το πάρκινγκ εκεί πέρα απ' έξω. Βλέπω υπάρχει κίνηση, δηλαδή τι γίνεται. Έχουμε παιδιά, μας ενδιαφέρει να τα γράψουμε, ξέρω εγώ, δεν το λέω. Αν με βολέψει και περάσω από εκεί, ειλικρινά θα ρωτήσω. Άκουσε με λίγο, είναι ο κατάλληλος για ρεπορτάζ. Αναληψιώτη, αν μπορείς, πρόβλημα να γράψει το παιδί, γιατί θα έρθει και να μεταφέρει και ένα σχολείο από την Τουμπάρα πίσω από τη θύρα 6. Φεύγουν αυτοί από εκεί, ξέρεις. Ναι, φεύγουν. Να μείνουν τα παιδιά αμόρφωτα για να κάνει και το πάω. Απίστευτο. Μιλάμε. Τέλεια. Χρήστο, για να κερδίζουμε χρόνο, βάλε Queen, το ζητάει ο Alex Silver το I want it all. Σε παρακαλώ πολύ, έχει το έτοιμο. I want it all, Queen. Ωραία. Έγινε, Θανάση, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Φιλιά στην ανάληψη, ιστορική περιοχή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Υπάρχει. Νέο. Α, μήνυμα του 4, το διαβάσαμε. Alex Silver για το Fat Bottom Girls. Τραγούδι γραμμένο για τις περισσότερες Ελληνίδες. Έπιασαν τόπο τα ταξίδια του Φρέντι στην Ελλάδα. Βέβαια. Τον ποπό του Ψινάκη είχε κεντράρει, αλλά οκ. Okay, ένα από τα καλύτερα ριφ όλων των εποχών πάντως. Βάζεις και το I want it all. Για σένα, Alex Silver. Α, και εμένα μ' αρέσει το. Ναι! Ή μάλλον, συγγνώμη. Yeah! Έχεις τίποτα δώρα να δώσεις, δώσ' τα, μα είναι να φύγουμε. Όχι, δεν έχουμε κληρώσεις. Παιδιά, αύριο όμως απαιτούμε να γίνει χαμός. Ναι. Αύριο, δεν κάνω πλάκα. Ήδη με ρωτάει κόσμος έξω, χαβαλέ αν δώσετε να κάνετε. Αύριο δίνουμε προσκλήσεις για το live των Brit Floyd. Ένα απίστευτο show, απίστευτο, στη σκηνή του Fish Factory Sound. Από τους Brit Floyd που είναι από το Liverpool και θεωρούνται η κορυφαία tribute μπάντα στους Pink Floyd στον πλανήτη Γη. Θα δίνουμε και για Μίμη Πλέσσα και Δάκη, λατρεμένος Μίμης Πλέσσας, αγαπημένος Δάκη, στο Radio City. Μαζί τους η Εύη Σιαμαντά, το κορίτσι που έμεινε, που αρνήθηκε να φύγει στην Αθήνα. Καλή, ωραία είναι αυτή. Που έμεινε, αν είχε πάει στην Αθήνα. Την έχω δει στο θέατρο Βερνίνο, ναι, του Καζίνο. Την Εύη τη βλέπω από δεκαετία του 80. Αν είχε φύγει Αθήνα, θα είχε δισκογραφία. Κάτσε καλά, δεν σχολεί. Λοιπόν, Παναγιώτη, το διαβάζεις. Γιατί το τελευταίο με μπερδεύει. Πού πάει ο τόνος στο τελευταίο? Ποιο τελευταίο? Στην πρώτη τελευταία λέξη. Διαβάζω εγώ, ναι. Διάβασε το εσύ, πάμε. Εγώ το fly one ανάποδα και άλλοι 3.000 το ίδιο. Γυριστό σου του Χασάν και 0-1. Κατέβασμα τρέχοντας κάτω στα κάγκελα. Ναι ρε ΠΑΟΚ, μονοπόλιο Λασόνα. Όπως το γράφει, ναι. Είναι μονοπωλίο. Όχι, είναι πανό παδόν του ΠΑΟΚ. Είχε και λίγο ροζ, ρε παιδί μου, μεταξύ θύρας 4 και θύρας 5. Για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ρε ΠΑΟΚ, μονοπόλιο Ελασσόνα. Μονοπόλιο Ελασσόνα, ναι. Γραμμένο έτσι. Έτσι, νομίζω ότι είναι. Έτσι, είναι, ναι. Ενδεικτικό των φιλολογικών σας γνώσεων. Ή είναι κάποιος τόπος που δεν το γνωρίζω. Χρήστο, έλα να το δεις εσύ, εμάς. Εντάξει, αν δεν είναι έτσι. Προφανώς ναι, γράφεται ναι. Έτσι ο τόπος. Εντάξει, οπότε ναι, το δέχομαι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και σωστό το Ελασσόνα, ναι. Με 2 λάμδα ή με 2 σίγμα είναι το Ελασσόνα. Πάντα μπερδεύει αυτό, να ξέρεις. 2 σίγμα, ναι. Με 2 σίγμα, το έχουν, ναι. Με 2 λάμπα. Δεν πειράζει. Άρα είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Είναι. Εντάξει, και να φέρετε τον κόλ του Χασάν, του Ιμπραήμ, του Χασάν. Σε πού αυτό? Άρης ΠΑΟΚ 0 Χαριλάου 1991. Ακούτε Σαλτίδη. Ακούτε Σαλτίδη. Να, 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 να. Δώσε λίγο, ρε Χρήστο. Δώσε λίγο. Χρήστο, μην το χάσεις. Δες το οπωσδήποτε. Χθες πήγα. Δες το οπωσδήποτε. Τεράστιος Ράμι Μάλεκ. Απίστευτο, δεν ξέρει τι παίζει το παλικάρι. Δεν ξέρει τι παίζει. Δώσε λίγο μια ανάσα για να πάμε στο πιπερόν. We will rock you.
Λοιπόν, κλείστον λίγο, κλείστον. Φατ... Ναι. Πάμε, τι? Σε ακούω. Κάνω μια προσφορά. Ναι, κάνε. 10 εισιτήρια. Ναι. Άρης Ντνίπρο. Αυτή που γλιστράνει η Ουκρανή. Θα πάρετε τηλέφωνο τώρα. Από τώρα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Όχι, ρε. Τώρα θα πάρω έξω τη Μαριλίζα ένα τηλεφωνάκι όσοι θέλετε και θα πάτε στο γήπεδο. Μπράβο. Ένα τηλεφωνάκι. Το λέμε τώρα, ρε παιδιά. Τι, γιατί για σένα είναι. Γιατί για σένα είναι. Τώρα, φίλε, γιατί. Τώρα... Τηλέφωνο στη Μαριλίζα θα πάρουν. Ναι, ας πάρουν τώρα άλλο. Δεν λέω αυτό το παλικάρι. Γιατί δεν το δίναμε τόση ώρα. Γιατί τέτοια ανευθυνότητα. Έτσι να θίξει. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, κάτσε να το κάνουμε τόση ώρα εκπομπή. Εδώ μου πάνω δεν είναι μόνο στη δικιά σου εκπομπή πρέπει να δίνουμε. Είναι... Όχι, είμαι στον ΠΑΟΚ. 10 εισιτήρια. Φίλε, εμείς τηλεφωνικά τα δώσουμε τώρα. Θα πάρουν τηλέφωνο. Οι 10 πρώτοι θα πάρουν στη Μαριλίζα, θα τα πάρουν. Τηλεφωνικά, 20. Ναι, δεν 10... είναι προϊόν εκπομπή. Το μάτσι είναι μπάσκετ, μιλάμε. Έτσι. Το βράδυ, 7 η ώρα. Άρης, με την Ντνίπρο. Ναι. Μάλιστα. Η Ντνίπρο έχει μπάσκετ. Να μαθαίνουμε δύο πράγματα, ρε παιδιά. Κλείσε. Εμείς παίζουμε την τέτοια με την. Κλείσε! Μία η ώρα παρουσίαση Σάβα Παντελίδη. Εμείς παράλληλα καλωσορίσουμε και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Που είναι ήδη στη Μίκρα και κάνει Ιρακλή προπόνηση μαζί με τον Στέλιο Βενετίδη. Τι είναι αυτό εδώ, αρέσει. Πού κολλάει αυτό με Ελευθερόπουλο, βρέα μου ήρθατε. Θα δώσει τις κατευθύνσεις στους τερματοφύλακες να κλείσουν τις αμπάρες της εστίας του Ηρακλή. Ειλικρινά ντρέπομαι. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Να ντρέπεσαι για αυτούς που έχεις τερματοφύλακες. Καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Καλωσορίζω και Στέλιο Βενετίδη στον Ηρακλή. Όχι, και πας στην Πάτρα! Φαντάζομαι τώρα τον Άλεξ Σίλβερ πως δεν. Σε περιμένει ο Αβριδόπουλος! Άλεξ Σίλβερ, να χαίρεσαι το καμάρι του Παθηλάκου! Ο Μέρκυρη με γυαλιά! Κάθε και αναλύει ο άνθρωπος τι παίζει να ρίχνει τις χάρες. Μέρκυρη με γυαλιά! Έλα, Αβριδόπουλος! Σοκράτης, Σοκράτης! Σοκράτης, θα φάμε κανένα σάντουιτς! Αυτό είναι Ιωνικό, από πού είναι. Η Παναχαϊκή! Την Κυριακή! Παναχαϊκή! Μας περιμένει. Ο οποίος είναι σαν φυλακόβιος. Με τις φοράει κάτι φόρμες γυαλιστερές στυλ Βιελέν τέλη 80, αρχές 90. Έλα, Κατσουράνη! Φίλε, αυτό το βλέπω. Το βλέπω. Τέτοια φωνή έχει φωνή. Πάω και 24 έρχεται! Pre-game, Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Αύριο με το καλό, εδώ 10 η ώρα. Ετοιμάστε μηνύματα. Θα έχουμε Σάβα Παντελίδη να σχολιάσουμε. Ναι. Εργοτέλη ΠΑΟΚ να σχολιάσουμε. Τι Εργοτέλη ΠΑΟΚ. Βενετίδη στον Ηρακλή με μπλε φόρμα να σχολιάσουμε. Μπάσκετ Άρης Ντνίπρο να σχολιάσουμε. ΠΑΟΚ μπάσκετ. Παίξτε σήμερα Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Anytime scorer. Τζόζεφ Έφορντ. Ο 23χρονος Αμερικανός επιθετικός. Ο Καπνίδαρος θα το βάλει τον γκολ. Ή Αντώνη Καπνίδη. Ωραία κακομοιριά. Ωραία κακομοιριά. Μ' αρέσει που είστε παλικάρια, δεν το βάζετε κάτω όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Εγώ από εβδομάδα φέρνω κάποια βιβλία προτάσεις να σας κάνω και να διαβάζετε σιγά σιγά γιατί η χρονιά κυλάει. 3-3 έχει ο Εργοτέλης. Φίλε, πετάει, παίζει μπαλάρα. Έχει προπονητή Νίκη Παπαβασιλείου. Περιμένω. 3-3, ναι. Άμα κάνει και 4-4 την Κυριακή, ναι. Θα σου φύγει 8 βαθμούς ο Εργοτέλης. Ας μου φύγει. Ας μου φύγει. Ήσυχος είναι και να τους πιάσει τώρα. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Κάτσε τρίτη, περίμενε. Ας κάνει την παλικαριά σήμερα, αλλά να δούμε παιχνίδι στα ίσα, έτσι. Στα ίσα, ναι. Παλικαρίσια. Να δούμε παιχνίδι. Όχι όπως η Ηρακλής Ατρόμητος, τα γεμπάτια του κυπέλου είναι περίεργα. Άστα αυτά, να δούμε παιχνίδι στα ίσα. Παιχνίδι στα ίσα. Άντε, γεια. Γεια χαρά, αδέρφια και πανρόκι.